Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και στην εκπομπή One Time. Είναι Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου. Γιορτάζει πολεμική αεροπορία, καθώς έχουμε τη σύναξη των ταξιαρχών. Θα πάω να παρουσιάσω κατευθείαν τους καλεσμένους μας, γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς από τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες, θα έλεγα, λέγαμε ότι το συνέδριο θα είναι η μητέρα των μαχών. Και πολλές φορές ακούγαμε και τους συναδέλφους οι οποίοι καλύπτουν τον ΣΥΡΙΖΑ, το ρεπορτάζ που αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο συνέδριο και μάλιστα αρκετοί μιλούσαν για το ότι θα υπάρξουν και αν θέλετε μάχες, ακόμα και σώμα με σώμα που λένε. Μπορεί να ακούγεται πολεμικό σε επίπεδο, αν θέλετε, κάλυψης του ρεπορτάζ, αλλά τελικά επιβεβαιώθηκαν αυτοί που το έλεγαν αυτό, γιατί πραγματικά οι σκηνές που έχουμε δει να έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα αναφορικά με το συνέδριο είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, περνάω κατευθείαν στους καλεσμένους μας. Γιώργος Παπούγιας, διευθυντής του InSocial. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ακολουθώντας το. Ναι. Ξέρετε κάτι, θα δείτε ότι και στην έναρξη της εκπομπής ήμουν λίγο πιο, αν θέλετε, ζορισμένη, γιατί πραγματικά, επειδή το συζητούσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία καλύπτουν όλοι οι συνάδελφοι από τα ειδησιογραφικά μέσα και πραγματικά κάνουν την δουλειά τους και την κάνουν εξαιρετικά, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και είναι μεταξύ να θες να κλάψεις ή να γελάσεις, γιατί αυτό αφορά σε ένα ολόκληρο κόμμα, σε ένα ολόκληρο χώρο και σε μία, αν θέλετε, κατάσταση η οποία σε πηγαίνει και πολύ πίσω. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πριν από κάποια χρόνια είχαν την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό σε κάνει να αναρωτιέσαι τι τελικά είναι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στις μέρες μας. Γι' αυτό το λέω και γι' αυτό με είδατε κάπως έτσι και σφιγμένη και πιεσμένη. Και γι' αυτό σας απευθύνθηκα, κύριε Παπούγια, στον πληθυντικό. Το αντιλαμβάνεστε. Έτσι, είναι μια βραδιά πολύ έντονων εξελίξεων, τεράστιου δημοσιογραφικού και πολιτικού ενδιαφέροντος και βέβαια γεγονότα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ακόμα διαρκούν. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάποια πιο ομαλή όσο περνάει η ώρα, ας πούμε, θα από τύπωση δεν όλων. Δεν έχω πολύ μεγάλη τέτοια ελπίδα, διότι έχει ήδη παρέμβει και η αστυνομία. Υπήρχαν άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας με παρέμβαση ταξιάρχου. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε κεφαλοκλείδωμα ένα στον άλλο. Θα τα δούμε και στη συνέχεια και στα πλάνα μας. Μαρίνα Ρήγου, δημοσιογράφος, καθηγήτρια μέσω μαζικής ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, Μαρίνα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έγινε και αστυνομικού ενδιαφέροντος στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, και οι εξελίξεις δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι βίωνος, τουλάχιστον για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Δημήτρης Τζανιδάκης, πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πρώτα απ' όλα. Τώρα και τα γεγονότα, νομίζω όλοι τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ακροβατούν μεταξύ τραγωδίες και κομμωδίες. Ναι, είναι πραγματικά. Δηλαδή, ναι, νομίζω πάντως ότι ένα σφίξιμο υπάρχει σε όλους μας, πέραν των γεγονότων που βλέπουμε και που μπορεί, ξέρεις, κάποια στιγμή να έχουν το εύθυμο του χαρακτήρα. Αλλά τελικά πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Διονύσης Μποτώνης, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Διονύση μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να πούμε για μόνο μια φράση να σας πω για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Φαντάζει η διάσπαση να είναι, όχι κοντά, να είναι ένα γεγονός το οποίο το αποδέχονται όλοι. Αυτό είναι το τραγικό σε αυτή την ιστορία. Ότι δηλαδή ένα κόμμα διασπάται και πολλοί διασπάται και δεν είναι είδηση αυτό, είναι είδηση το τι βλέπεις κανείς. Αυτές τις εικόνες. Οι οποίες είναι δηλαδή πρωτόγνωρες. Είναι, ξέρεις κάτι, καμιά φορά, επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε κλισέ, αλλά στην παρούσα κάλυψη των γεγονότων δεν είναι τίποτα κλισέ, γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Να πούμε μόνο για την ιστορία του πράγματος ότι στο συνέδριο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το πιο κρίσιμο του ΣΥΡΙΖΑ, και όπως πολύ σωστά είπε ο Διονύσης, ομονοούν στο γεγονός ότι τελικά η διάσπαση είναι εδώ. Απλά δεν ξέρω ποια κομμάτια θα μείνουν και ποιος θα τραβήξει δεξιά και ποιος θα πάει αριστερά. Έχουμε ήδη δύο απώλειες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή του Πέτρου Παπά και του κυρίου Αυλονίτη, οι οποίοι δήλωσαν ευθαρσώς ότι ανεξαρτητοποιούνται και φεύγουν από το κόμμα. Άρα μετράμε ήδη δύο απώλειες από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πληροφορία που βεβαίως, έχω. Βεβαίως. Διονύση, για να περάσουμε να δούμε το βίντεο αυτό που λέμε τώρα. Όχι, μετά το βίντεο μετά. Ωραία. Πάμε να περάσουμε να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά σε όλο αυτό που σας περιέγραψα, στα σπορροξήματα και σε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική κατάσταση. Πιο πολύ οπαδικής βίας μας κάνουν και γενικότερα καταστάσεων που ζούμε μέσα στα γήπεδα και αυτά από την άσχημη πλευρά τους. Πάμε να το δούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι μετά τροφή για συζήτηση.
Θα πεθάνει άνθρωπος, θα έχει πέφτει. Θα πάνε στο δικαίωμα το μήνυμο. Ήρεμοι είμαστε. Σας εγκαλώ στο δικαίωμα. Σας εγκαλώ. Έλα πάμε τώρα. Θα πάμε να καθέσω λίγο το στικάκι. Το στικάκι να καταφέρω. Ότι πάει κόσμος. Ένα Θανάση. Ένα Θανάση, κάνε κάτι. Ότι πάει κόσμος. Υποθυμάει κόσμος, όχι, να ανοίξουνε. Να καλέσουμε σαν Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί που ακούτε τον μπιπ είναι λέξεις οι οποίες σαφώς και δεν μπορούν να ακουστούν στην τηλεόραση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ακριβώς πώς είναι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριο. Να πούμε ότι το συνέδριο ξεκίνησε με τεράστια καθυστέρηση αναφορικά με την προγραμματισμένη ώρα. Ήταν να ξεκινήσει στις 6.30 και ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30. Έχουμε και αυτό το πήγαινε έλα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος στην αρχή φτάνει στο συνέδριο, λέει ότι θα μπω μέσα μόνο όταν μπουν και όλοι οι σύνεδροι. Μετά πήγε στο γραφείο του στον Ταύρο, ξαναήρθε για να κάνει δηλώσεις στην κάμερα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει αποχωρήσει πάλι. Να σας πω και την ιστορία του ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή στο βήμα του συνεδρίου βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος συναισθανόμενος προφανώς όλο αυτό το οποίο γίνεται, είπε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγικά και ότι στο μέρος που μου αναλογεί αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης. Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, να πάμε να δούμε και το βίντεο που αφορά στον Στέφανο Κασελάκη και που περιέγραψα εγώ πριν από λίγο το τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, αν τελικά υπάρχει αρχή και δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα μπούμε μέσα όταν μπουν όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι σύνεδροι. Δεν θα μπω μέσα μέχρι να μπει και ο τελευταίος νόμιμα εκλεγμένος σύνεδρος. Έναν αριθμό έχετε δει. Έχουμε 1.934 υπογραφές και, και αυτή τη στιγμή προσθέτουμε και άλλες. Από συνέδρους εκλεγμένους που λένε να μην αποκλειστεί κανείς ούτε από υποψήφιος πρόεδρος ούτε από εκλεγμένος σύνεδρος. Αυτό και μόνο είναι η πλειοψηφία του συνεδρίου. Και ανταυτού δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σύνεδροι. 6 μέρες αργότερα, μισή ώρα μετά την εκκίνηση. Όλα αυτά γίνεται για να μπορεί να ολοκληρωθεί μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Και αυτό είναι εδώ ο κόσμος. Βλέπετε το σύνθημα που λέει, δημοκρατικός σεισμός λέει ο κόσμος. Λοιπόν, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, Γιώργο, τον υποδέχθηκαν όταν έφτασε για πρώτη φορά γύρω στις 6.30 στο Γκάζι. Με επιφημίες υπήρχαν άνθρωποι που φορούσαν και μπλουζάκια με τη φωτογραφία του κυρίου Κασελάκη. Βέβαια, τίποτα νομίζω δεν προμήνει το τι πρόκειται να γίνει και το τι γίνεται μάλλον, γιατί συνεχίζεται όλος αυτός ο χαμός. Δηλαδή, όπως γι' αυτό και βλέπω και συνεχώς στο κινητό μου, οι πληροφορίες που έρχονται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που έχουν πιαστεί στα χέρια, κυριολεκτικά. Ναι, Μαρία, σε μένα προσωπικά φαντάζομαι και ίσως και στους περισσότερους εδώ μέσα συζητάμε τώρα, παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα, μου έρχονται διάφορες παροιμίες από την λαϊκή παράδοση στο μυαλό. Χρησιμοποιήσω όμως ένα παράδειγμα, την παγκόσμια λογοτεχνία του μεγάλου, του βραβευμένου νομπελίστα λογοτέχνη Κολομβιανού Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέζ, ένα πολύ σημαντικό έργο, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Έτσι, όπου βλέπουμε να διαδραματίζεται ένα έγκλημα, να ξεκινάει το βιβλίο με ένα έγκλημα, το οποίο όλοι το περίμεναν,
Όλοι ήξεραν ότι θα συμβεί και όπως φαίνεται μέσα από την εξέλιξη της υπόθεσης, κανένας δεν έκανε τίποτα. Όχι μόνο, μάλλον κανένας δεν έκανε τίποτα, αλλά συνέβαλαν πάρα πολλοί παράγοντες στο να φτάσει να ολοκληρωθεί και να συντελεστεί αυτό το έγκλημα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει και εμένα τώρα αυτή η ιστορία. Και αν θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα ακόμα παράδειγμα από αυτό το βιβλίο, που εξιστορεί μετά τους λόγους που συνέβη αυτό που συνέβη, είναι. Αν μπορούν να βρεθούν κάποιες ακτίδες εκτόνωσης, δηλαδή όλης αυτής της κατάστασης, ίσως είναι σε ένα συνέδριο που γίνεται λίγα μέτρα πιο δίπλα από ανθρώπους που ακολουθούν κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, κάποια ιστορική και πολιτική συνέχεια από το χώρο της αριστεράς στην Ελλάδα. Για το συνέδριο της Νέας Αριστεράς που γίνεται. Αριστεράς, και τις συζητήσεις που γίνονται με ψυχραιμία στα διάφορα Ινστιτούτα που έχει αυτός ο χώρος, πραγματικά τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Βάζουν κάτω τα πράγματα, τα μετράνε και κάνουν κάποιες ψύχρεμες προσεγγίσεις και τοποθετήσεις. Ίσως εκεί μπορέσουν ξανά να ξαναβρούν τον εαυτό τους, να συζητήσουν κάποια πράγματα και να ξανασυσταθεί πάλι μια κάποια μορφής έτσι, πολιτική πορεία. Και να ανατρέψει αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ θλιβερό, πάρα πολύ δυσάρεστο. Εγώ νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι αυτό που λένε, όπως και πολλές φορές λένε οι γιατροί, ότι είναι μη αναστρέψιμη. Γιατί όταν βλέπεις άνθρωποι που πιάνονται στα χέρια, υπάρχουν και πλάνα, για παράδειγμα, με τον κύριο Αντώναρο, ο οποίος κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα στον άνθρωπο ο οποίος είναι μπροστά στην είσοδο του συνεδρίου για να τον αφήσει να μπει μέσα. Υπάρχουν λιποθυμίες, υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας. Έχει ραγίσει η πόρτα και στα πλάνα, αν τα δείτε λίγο καλύτερα, φαίνεται από τις σπροξιές και τις μπουνιές που δίνουν η μέσα και η έξω για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Αυτό είναι αρένα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς ο καθένας έχει ξεκινήσει με μια ιδεολογία ή, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να καθίσουν, να ομονοήσουν και να τα βρούνε, τελειώνοντας όλη αυτή η κατάσταση. Αυτά είναι φαινόμενα που πραγματικά. Δεν έχει σχέση με πολιτική. Καλά, μα δεν είναι πολιτική και αυτό το πράγμα. Είχαμε πει και όλα σε αυτό εγκαίρως, και εδώ που είχαμε την ευκαιρία και συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι από ένα σημείο και μετά υπήρχε μια συνεχής πορεία από πολιτικοποίησης. Θα έλεγα ότι ειδικά η πρώτη διάσπαση τότε ήταν χαρακτηριστική και πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την πορεία. Έφυγαν άνθρωποι που είχαν μια υπόσταση πολιτική και είχαν και μια ιστορική συνέχεια μέσα στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς, και από εκεί και μετά όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν σε προεξοπικές αντιπαραθέσεις, ίντριγκες, εγωισμούς. Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω και το εξής, ότι μέσα σε όλες αυτές τις αψημαχίες και τις λεκτικές, αν θέλετε, εξάρσεις, ακούγονται και μεγάλες αλήθειες. Πολλές φορές υπόθηκε ότι όλα γίνονται για την καρέκλα, διότι όλοι κάποια στιγμή, σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό, είπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί γενικά ενώθηκαν κάτω από την ομπρέλα, αν θέλετε, κάτω από την ηγετική φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπήρχε η διάθεση της εξουσίας. Υπήρχε όλο αυτό το οποίο τους κρατούσε ενωμένους. Συγκολλημένους. Ήταν η συγκολλητική ουσία. Μαρίνα, θα πάω σε σένα, γιατί από το βήμα του συνεδρίου ο κύριος Νίκος Παπάς μίλησε για οργανωμένους τραμπούκους, δηλαδή για οργανωμένο τραμπουκισμό. Κάτι το οποίο τις προηγούμενες ημέρες το χρεώνανε στον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα πάρει ο κόσμος την κατάσταση στα χέρια του. Οπότε θεωρούσαν όλοι ότι είναι αυτός ο οποίος τους οργανώνει προκειμένου να δημιουργήσουν όλη αυτή τη φασαρία. Μα μίλησε και για τους 87 τραμπίσκους. Ακριβώς. Τον ίδιο κατηγορούν, ενώ είναι στην πραγματικότητα η κατάσταση αυτή η οποία αντιστοιχεί στην βία εν τέλει. Κατηγορεί για νοθεία συνεχώς. Το αντίστροφο από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πολάκης λέει ότι ο κύριος Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει ένα κλίμα βίας και νοθείας. Επανειλημμένως ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε και στην ψηφιακή νοθεία, ακριβώς επειδή δεν είχαν ενημερωθεί μέσω email οι σύνεδροι. Υπάρχει μια ένταση και οι καταγγελίες η μία μετά την άλλη ουσιαστικά υπονομεύουν ένα κλίμα που είναι αυτή τη στιγμή εκρηκτικό, έχει ξεφύγει εντελώς. Πράγματι, είναι μία μάχη, αλλά είναι μία μάχη ουσιαστικά για τον έλεγχο ενός κόμματος που πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να είναι, ανεξαρτήτως του αν, που είναι και βέβαιο αυτό, ότι θα διασπαστεί, είναι δεδομένο. Έχει συντελεστεί η διάσπαση, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το έχουν πει και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και σίγουρα όμως αυτό δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και η αριστερά όπως. Με έναν ιδεαλισμό θα μπορούσε να δει κάποιος έτσι, με στοιχεία τα οποία ιδεολογικά σίγουρα δεν θα έβλεπαν αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε σήμερα. Μια σύγκρουση, ολική σύγκρουση θα έλεγα, προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν τον έλεγχο ενός κόμματος
το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πραγματικά. Υπάρχουν ερωτηματικά, δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα, πράγματι, ποιοι ήταν οι σύνεδροι, μάθαμε. Υπάρχει, ναι, ένα, αυτό υπάρχει ένα θέμα. Είναι σε αυτό ένα ζήτημα το οποίο το λέγαμε και πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, ότι δεν μπορεί 6 μέρες μετά τις εκλογές να μην έχει βγει αποτέλεσμα. Βεβαίως, πριν ξεκινήσει το συνέδριο, ακούστηκε ο αριθμός 4.300 κάτι, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, και ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε. 6 μέρες μετά να μην έχεις βγάλει αποτέλεσμα, όταν πρόκειται περί ίδιων καταστάσεων, κάτι ξέρεις τι γίνεται. Είναι σάπιος το βασίλειο της Δανημαρκίας. Υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις και ενέργειες, οι οποίες η μία είναι στον αντίποδα της άλλης, εντελώς αντιφατικές, και οι δύο περιπτώσεις από τις διαφορετικές πλευρές με την αξίωση αλήθειας, χωρίς να είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσεις ποια από τις δύο πλευρές, αν δεν είσαι μέσα στα πράγματα, έχει πραγματικά δίκιο, αλλά το σίγουρο είναι ότι δημιουργεί μια τέτοια εικόνα διάλυσης και αποστροφής εν τέλει για τον κόσμο, ο οποίος θα ήθελε φυσικά να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση. Κάτι το οποίο προφανώς αυτή τη στιγμή διακυβεύεται. Έτσι, διότι έχουμε ήδη δύο αποχωρήσεις. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ωριακά τα πράγματα. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και για το πώς θα συνεχιστεί η συνολική διαχείριση μέσα στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν από αυτή τη διάσπαση. Γιατί αυτό το συνέδριο προφανώς δεν είναι ένα συνέδριο το οποίο θα σήμαινε μια ανανέωση του κόμματος, είναι ένα συνέδριο διάλυσης. Είναι σαν να μπαίνουν τίτλοι τέλους αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχουν. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον Γιώργο τον Οκό. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Σε μια. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει. Ξέρεις, είπαμε ότι υπάρχει μια παγωμάρα, γιατί αυτά που βλέπουμε δεν ξέρω αν μπορούμε και να τα περιγράψουμε. Και νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι καταστάσεις τις οποίες περιμέναμε ακόμα και εμείς οι οποίοι. Αν θέλεις, λίγο πολύ το συζητούσαμε. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μόνο δώσε μου ένα λεπτό καιρό. Όποτε είμαστε έτοιμοι σε σχέση με τα βίντεο, γιατί η εικόνα είναι πολύ πιο σημαντική και πιο δυνατή από αυτά τα οποία λέμε εμείς για να συνοδεύουν τη συζήτηση, με ενημερώνετε από το κοντρόλ ότι έχουμε τα βίντεο, έτσι ώστε να προχωράμε την συζήτηση και να βλέπουμε και την εικόνα. Γιώργο. Δύο πράγματα. Ούτε ο πιο εφάνταστος νους δεν μπορούσε να περιγράψει πριν περίπου 1-1,5 χρόνο ότι θα γίνονται αυτά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μία τέτοια ημέρα που ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και δώσανε μια κοινή συνέντευξη τύπου, η οποία έβγαλε κάποια συμπεράσματα, δημιούργησε κάποια ερωτηματικά. Εμείς ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό το κακοπαιγμένο σοου, το ξανά κακοπαιγμένο σοου, και βλέπουμε ουσιαστικά σε αργό replay τη διάλυση ενός κόμματος και τον τρόπο που ένα κόμμα πάβει πλέον να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί στην ουσία είχε σταματήσει, τυπικά όμως παρέμενε αξιωματική αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικά υπήρχε ως κοινοβουλευτικά, σώμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σιγά σιγά, διάβαζα πριν και ο κύριος Κουρουμπλής είπε ότι θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου να είναι. Πριν λίγο, δεν ξέρω να το είπατε. Έχουμε πει για τον κύριο Πέτρο Παπά και για τον κύριο Αυλονίτη, οι οποίοι έχουν αναξερετοποιηθεί. Ο κύριος Κουρουμπλής δεν είναι βουλευτής, αλλά θα αποχωρήσει. Και πριν λίγο μίλησε ο κύριος Πολάκης στο συνέδριο και είπε ότι αναλαμβάνει το μερίδιο. Ναι, το είπαμε αυτό, ότι το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, έχοντας κάνει βεβαίως εχθές αμφισβήτηση του Παθανέσκη. Για να δώσω το λόγο και να μοιράσω και το λόγο, γιατί απλά ήθελα να καλησπερίσω και τον Γιώργο, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Κασελάκης όταν ξαναγύρισε. Δηλαδή έφυγε και ξαναγύρισε και μίλησε για VIP και για πλέμπα, και έτσι ότι είναι χωρισμένο μέσα το συνέδριο και οι σύνεδροι. Αυτό εδώ έχουν ήδη απονομοποιηθεί, δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι τώρα, είναι θέμα συνταγματικό. Σε αυτό το συνέδριο δεν υπάρχουν VIP δεύτερης κατηγορίας σύνεδροι και ψηφιακή τρίτης. Όλοι εδώ μέσα είναι ισότιμα μέλη του κόμματος.
Είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και το έχουν χωρίσει σε διεπί και πλέμπα. Εντάξει, να το πω απλά. Λοιπόν, εγώ με την πλέμπα μέχρι τέλους. Εντάξει, θα καταλάβουμε. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι εγώ θα είμαι με την πλέμπα μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, για να έχει και την εικόνα ο κόσμος, γιατί εμείς το παρακολουθούμε και σαν ρεπορτάζ, ότι όταν ξεκίνησε, όταν στις 6.30 εμφανίστηκαν οι σύνεδροι και προσπάθησαν να μπουν μέσα, υπήρχαν καταγγελίες ότι υπάρχει από την πίσω πόρτα και βάζουν τους βουλευτές ή αυτούς που θέλουν οι 87, προσπαθώντας να αποκλείσουν τους άλλους. Γι' αυτό και ο κύριος Κασελάκης είπε για VIP και πλέμπα και είπε: εγώ θα είμαι με αυτούς. Γι' αυτό και έλεγε όταν πρωτοήρθε στο συνέδριο ότι μέχρι να μπει και ο τελευταίος σύνεδρος, εγώ θα κάθομαι έξω. Δημήτρη. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η πολιτική επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Αυτό που παρακολουθούμε, όχι μόνο σήμερα, γιατί ξέρεις, Μαρία, ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο από τα πολλά. Ναι. Είναι δύο σεζόν σχεδόν έχουμε φτάσει. Και νομίζω ότι έχουμε φύγει από την πολιτική. Αυτό είναι αντιπολιτική. Είναι δηλαδή, μάλλον, η πιο κακή εκδοχή της πολιτικής, η οποία αυτό που προσφέρει είναι τοξικότητα. Και επειδή πολλές φορές σε αυτό το τραπέζι έχουμε συζητήσει και σε εκλογές και μετά τις εκλογές, γιατί ο κόσμος και ειδικά οι νεότεροι αποστρέφονται την πολιτική, την εγκαταλείπουν, δεν τους απασχολεί, δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα αποστρέφουν τον κόσμο, τον απομακρύνουν. Δηλαδή, βλέπει ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ενδεχομένως να ενδιαφέρεται για την πολιτική, να θέλει να συμμετάσχει, να έχει άποψη. Και που θα πρέπει να ενδιαφέρεται, κόμματα. Για να είμαστε και. Ο καθήκον του καθενός είναι να ενδιαφέρεται φυσικά, το οποίο βέβαια δεν είναι και αυτονόητο από την άλλη. Αλλά βλέπει τα γεγονότα αυτά και σου λέει: αυτό είναι η πολιτική. Τι με εκπροσωπεί, τι μπορεί να με εκφράσει εμένα σε αυτό που βλέπω. Να θυμίσουμε, γιατί ενδεχομένως να το ξεχνάμε, ότι αυτό το συνοθήλευμα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι ωραία αντίληψη έχουν για την δημοκρατία, για τους θεσμούς, μέχρι πριν λίγα χρόνια βρίσκονταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ως ευρωπαϊκό κόμμα, βεβαίως, ήταν υπουργοί, φυσικά. Ήταν ευρωβουλευτές, είχαν σημαντικά αξιώματα, εκπροσωπούσαν την χώρα μας διεθνώς και βλέπουμε πολύ καλά τι αντίληψη έχουν για τη δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι ανθρώπους της αριστεράς, γιατί ο μεγάλος χαμένος εδώ δεν είναι μόνο η χώρα, γιατί ένα κόμμα ουσιαστικά εδώ και δύο χρόνια δεν κάνει καν αντιπολίτευση, είναι η ίδια η αριστερά. Αυτοί οι άνθρωποι ευτελίζουν την έννοια της αριστεράς. Εγώ, αν και νεότερος, θυμάμαι ανθρώπους όπως ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν σε ιδέες, σε ανώτερες ιδέες, ήταν άνθρωποι ιδεολόγοι. Και πραγματικά σκέφτομαι, αν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα σκέφτονταν με αυτά που βλέπουν, δηλαδή με τον απόγονο του συνασπισμού, του κουκουέ εσωτερικού, πώς έχει ευτελιστεί αυτό το κόμμα, τι άνθρωποι το εκπροσωπούν. Και πραγματικά έχουμε πολύ απεσιόδοξος, γιατί ξέρεις, Μαρία, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι και το μισό κόμμα δεν μπορεί να συνυπάρξει με το άλλο μισό, ο μεγάλος χαμένος είναι η ίδια η χώρα μας. Βεβαίως. Και η ίδια η δημοκρατία. Και μια κουβέντα μόνο σε αυτό που είπες, Δημήτρη μου, σχετικά με τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος πρόλαβε το ΣΥΡΙΖΑ και πρόλαβε τις συνιστώσεις και πραγματικά ήταν πολύ θυμωμένος γι' αυτό. Να πω επίσης ότι αυτό που σίγουρα θα είναι πολύ απογοητευτικό, σε όλες τις δημοσκοπήσεις το έχουμε πει πολλές φορές, ότι υπήρχε μια μερίδα κόσμου που είχε πιστέψει στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως ήταν πρόθυμο να ξαναψηφίσει. Είχε μια αυτό που λέμε στάση αναμονής, όπως τουλάχιστον τη χαρακτηρίζουν οι δημοσκόποι. Θεωρώ ότι η εικόνα αυτή τους πληγώνει πολύ περισσότερο αυτούς και ενδεχομένως τους απομακρύνει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, και τους προσβάλλει κιόλας. Βεβαίως. Δηλαδή αυτή δεν είναι εικόνα. Δηλαδή, ας φύγουμε από την. Και το ξαναλέω γιατί δεν θέλω να πάρω θέση ούτε υπέρ της μίας πλευράς ούτε υπέρ της άλλης. Αλλά αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε και συνεχώς μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται εικόνες από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς. Γιατί είναι και σε μια περιοχή στον Γκάζι που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη, δεν είναι τώρα από ένα συνέδριο το οποίο είναι απομακρυσμένο. Που προφανώς έχουν σπεύσει και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, αλλά είναι απλοί άνθρωποι που έχουν πάει να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Γκάζι, αυτά τα οποία. Ναι. Αυτά τα οποία γίνονται είναι πραγματικά δεν μπορώ να τα περιγράψω και δεν ξέρω και αν υπάρχουν λέξεις πραγματικά. Και δηλαδή, και αυτό που λέει ο Γιώργης, το οποίο ανέφερε ο Γιώργης ο Νόκος προηγουμένως, ότι συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα. Έχει επισκεφθεί την χώρα μας ο Χακάν Φιντάνο, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Είναι πολλά τα ζητήματα που καλείσαι να απαντήσεις και να δεις. Είχαμε αμερικανικές εκλογές. Και αυτή τη στιγμή, λόγω των γεγονότων του ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούμαστε με αυτά τα γεγονότα και αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τα σημαντικά.
Οι πληροφορίες μου λένε ότι κατά τη διάρκεια που είτε ο κύριος Παπάς, αφού τελείωσε ο κύριος Παπάς και μετά ήταν ο κύριος Απόστολος Γκλέτσος και μετά ο Παύλος Οπολάκης που είπε ότι αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην εξέδρα του συνεδρίου, οι οποίοι ρίχνανε κατάρες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί. Δηλαδή, πραγματικά δεν. Απερίγραπτο είναι αυτό. Είναι απερίγραπτο. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, δεν φίδομαι λεκτικών χαρακτηρισμών, αλλά πραγματικά κολλείομαι γιατί δεν ξέρω τι θα πρέπει να πω. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο του κ. Κασελάκη από τον Αντένα, όπου περιγράφει κάποια πράγματα σε σχέση με το συνέδριο και την στάση του στο συνέδριο, για να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να κολλάμε τα κομμάτια του παζλ και νομίζω ότι μας λείπουν πάρα πολλά και που συνεχώς τροφοδοτούνται από αυτά που γίνονται μέσα στο συνέδριο. Πάμε. Μόλις έχω έρθει για λίγα λεπτά στα γραφεία μου στον Ταύρο, κοντά στο μπουζουξίδικο στο οποίο γίνεται το συνέδριο, υποτίθεται συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για πραγματικά μία ντροπή, μία κοιλίδα στην ιστορία του κόμματος. Είναι μία ώρα μετά την επίσημη έναρξη και πραγματικά έχουν ακόμα υπάρξει, ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι σύνεδροι, πόσοι έχουν ψηφίσει, ποιοι έχουν εκλεγεί. Είχαμε μέχρι και τη βουλεύτριά μας, την Λιώτα Τιμπούλου από τη Βιωτία, η οποία δεν ήταν στην λίστα με τους βουλευτές, τον εξοφίτσιο. Να φανταστείτε. Λοιπόν, βεβαίως, να μας πεις την πληροφορία, Διονύση. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις επόμενες ώρες δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί, απλά θα παραιτηθεί των όλων ευθυνών που έχει. Έχει σοβαρές αρμοδιότητες στο κόμμα. Και δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί όπως μας είπε και μου είπε, δεν θέλει να είναι σε αυτή την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την εκφράζει το κόμμα πλέον σε τίποτα, σε κανένα επίπεδο, αλλά όμως δεν θέλει να χαθεί μία έδρα για να διατηρήσει έστω με τα δόντια την δεύτερη θέση, δηλαδή κοινοβουλευτικά, εξωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί, θα παραιτηθεί από τις όλες. Από την όλη διαδικασία που αφορά στον αρμοδιοτήτων που έχει και έχει πολλές αρμοδιότητες. Άρα ουσιαστικά θα είναι το ανάχωμα, έτσι ώστε να μην εράσει η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να κρατήσει την εικόνα τουλάχιστον της κοινοβουλευτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί βλέπω αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτητοποιήσεων, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ανεξαρτητοποίηση του κ. Πέτρου Παπά, ο οποίος το έλεγε ευθαρσώς σε όλες τις συνεντεύξεις και σε όλες τις φορές που ρωτήθηκε για το πόσο στηρίζει την πλευρά Κασελάκη, αλλά και τον τρόπο τον οποίο ο κ. Κασελάκης ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει τα πράγματα στο συνέδριο με τον αποκλεισμό του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσε. Μιλάμε για την απόλυτη ανοργανωσιά. Αποχωρώ και εγώ από αυτό το συνέδριο. Καταδικάζω αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επιφυλάσσομαι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρώ ότι αυτό το κόμμα πλέον δεν εκφράζει τους προοδευτικούς πολίτες, δεν εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς, βέβαια, αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι ήταν σταθερός στις θέσεις του, δεν μετακινήθηκε ποτέ. Το έλεγε πάντοτε ότι ήταν με την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη και η κίνησή του αυτή ήταν από τους πρώτους που δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Μπορώ να κάνω. Βεβαίως, βέβαια, εννοείται. Λέω, μήπως είναι κάποιος που δεν έχει μιλήσει γι' αυτό. Σε σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν, πάνω από και που είχαμε ξεκινήσει και πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή, που είχαμε τον έντονο προβληματισμό και τη συζήτηση, ήθελα να πω ότι όπως υπόθηκε και σε κάποια από τα βίντεο, ότι ένα συνέδριο είναι μια κορυφαία διαδικασία ενός κόμματος. Λίγο πολύ όλοι έχουμε εμπειρίες από αυτά. Ο Διονύσης, πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης, πάρα πολλά συνέδρια έχει καλύψει. Στα κόμματα τα δημοκρατικά, τα ανοιχτά, ακόμα και αυτή η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια εικόνα είναι. Δεν έχει, ας πούμε, τη δομή του ΚΚΕ που γίνονται κάποιες κλειστές διαδικασίες και δεν ξέρουμε. Απλά γίνονται κάποιες ανακοινώσεις δηλαδή μετά από αυτές. Δεν λειτουργούν εν κενό, ούτε γίνονται σε κάποιο χώρο, δεν ξέρω πού, στο διάστημα, ας πούμε. Γίνονται μέσα στην ελληνική κοινωνία. Είδαμε δηλαδή το περασμένο διάστημα σε γειτονιές, σε χώρους, έχουμε γνωστούς, φίλους, γίνανε δημοσιεύματα, είδαμε κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν, να συμμετέχουν, να καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις και βλέπουμε ότι μετά αυτοί οι άνθρωποι
δεν πιστοποιήθηκαν. Δεν ανταποκρίθηκε μια δημοκρατική διαδικασία δημόσια ανοιχτή. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματά της. Δεν ανταποκρίθηκε αυτό μετά στη σύνθεση ενός σώματος. Ενός κοινοβουλευτικού κόμματος που λογοδοτεί δημόσια, που κάνει ανοιχτές διαδικασίες. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα περάσει ανέμακτα, θα γίνει ομαλά και τη Δευτέρα το πρωί θα είναι όλα εντάξει, ας πούμε. Εδώ, για να... Σχολεύουμε πάρα πολύ να το... Για να δώσω λίγο τροφή σε αυτά που λες, Γιώργο μου, είναι το εξής. Ο κύριος Πολάκης, όταν ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου, είπε ότι αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και είπε, τώρα αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς ακούγεται, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να περισσώσει την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εχθές παρουσιάζει το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη και λέει ότι είναι, για παράδειγμα, ένα πόθεν έσχες το οποίο έχει αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο θα έπρεπε. Ξανακάνει αναφορά στις offshore εταιρείες του κυρίου Κασελάκη. Λέει, βλέποντας όλη αυτή την τραγική κατάσταση του συνεδρίου, ότι αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί. Από βήματος της Βουλής ξαναλέει για το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη και τον κατηγορεί για τις offshore εταιρείες και λέει ότι θα προσπαθήσω εγώ. Οκ. Okay. Παράλογο. Ναι, δεν ξέρω. Εννοεί τώρα... το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει απομείνει. Το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν θα μείνει... Ναι, όχι, όταν τελειώσει το... και ο Γιώργος. Θέλω να πω πάνω σε αυτό. Ναι. Συγγνώμη, Γιώργο, εγώ. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τον κύριο Κασελάκη. Είναι κάποιες χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν σε μια δημοκρατική διαδικασία. Εξελέγησαν, δημοσιοποιήθηκαν αυτά τα αποτελέσματα στον τύπο, τα είδαμε, αναρτήθηκαν. Γνωρίζουμε ανθρώπους που κατετάγησαν σε μια συγκεκριμένη σειρά. Και σήμερα βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να μπουν σε μια δημοκρατική διαδικασία, να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Δεν είναι μόνο ο κύριος Κασελάκης, είναι χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί χωρίς ακρότητες ή χωρίς να δημιουργήσει κάποια δεδομένα. Δηλαδή, πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το. Συγγνώμη. Απλά η απάντηση σε αυτό που λέει είναι ότι δεν θα εξελιχθεί. Ναι. Πάντως, αναφορικά με το βίντεο. Η πληροφορία. Μην... Συγγνώμη, Γιώργο. Ο διάλογος είναι γιατί πραγματικά η πληροφορία. Για την πληροφορία που έλεγες, Διονύση, είναι για την κυρία Ραλία Χριστίδου. Όχι. Γιατί λέει, έκανε δήλωση η κυρία Χριστίδου πριν από λίγο, η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία είναι βουλευτής του Νότιου Τομέα, ότι η πρόθεσή μου είναι να αποχωρήσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία δουλειά σε αυτό το κόμμα. Είναι... Γι' αυτό το λέω, γιατί επειδή πες ότι έχει πολλές αρμοδιότητες και επειδή... Είναι γυναίκα, είναι γυναίκα. Ναι. Αλλά ωραία. Δεν είναι η κυρία Χριστίδη. Οκ, okay, απλά το λέω γιατί το είπε από βήματος του συνεδρίου. Δεν ξέρω αν και η ίδια απόψε ή αύριο. Όπως το είπες πριν, Διονύση. Γι' αυτό είπα, προέκυπτε ότι μπορεί να ήταν αυτό και επειδή διαβάζουμε τώρα το όνομα, γι' αυτό και το είπα ότι αν είναι αυτό. Ξέφυγε, ναι. Δηλαδή είχε φανεί ότι ήταν γυναίκα. Ήταν φανεί ότι ήταν γυναίκα. Πάντως, αναφορικά με αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, το διακόπτω και το λέω τώρα για να μην χαθεί. Ο κύριος Παπάς λέει θα ανεξαρτητοποιηθώ. Δεν μου αρέσει... Ο κύριος Πέτρος Παπάς, Παπάς. Να λέει, επειδή όχι για τον Νίκο Παπά. Δεν μου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε λίγο δίκαιοι, ο κύριος Παπάς εξελέγει βουλευτής ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν του αρέσει, δεν κρατάει την έδρα, παραδίδει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγει και αποχωρεί. Μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά τώρα 20 χρόνια αυτό. Αλλά δεν είναι... Συγκεκριμένα ο κύριος Παπάς δεν είναι κάποιος που τον ξέραμε οι δημοσιογράφοι, οι ψηφοφόροι, οποιοσδήποτε και πριν. Ναι, εννοείς κοινοβουλευτικά ή εμπασχετώσει να έχει κάνει πολιτική. Μαθαίστηκε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εξελέγει επειδή είναι γνωστός. Δεν είναι πάντως ο πρώτος, Γιώργο, ούτε ο τελευταίος. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Και σε άλλα κόμματα, να πούμε, για να μην είμαστε, να μην αδικούμε μόνο. Κόμματα. Να μην αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Που... Για να ακούγονται όλα. Αλλά εν προκειμένου. Η κυρία Κατριβάνου είχε μόνο, από ό,τι θυμάμαι, στη Β' Αθηνών, είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είχε αφήσει την έδρα. Ναι, είχε αφήσει την έδρα. Ναι, ναι, ναι. Απλά ο κύριος Παπάς. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Συγκεκριμένα. Και ο κύριος Σαμαράς κάποτε είχε παραιτηθεί. Αλλά ο κύριος Παπάς. Δεν το ξέραμε κιόλας και πριν, ως υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ το μάθαμε, ως βουλευτή. Άρα αν δεν του αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και κρατάει την έδρα, φεύγει εντελώς, κανονικά.
Εκτός από την αστυνομία, οι πληροφορίες λένε ότι παρενέβη και η πυροσβεστική, γιατί υπήρξαν καταγγελίες από συγκεκριμένους συνέδρους ότι το κτίριο δεν έχει πυρασφάλεια, οπότε κινδυνεύει και η, αν θέλετε, σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Οπότε για κάποιο χρονικό διάστημα διακόπηκε για κάποια λεπτά το συνέδριο. Μπήκαν οι άνδρες της πυροσβεστικής να ελέγξουν αν όντως ο χώρος έχει πυρασφάλεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Πρώτα λέγαμε από την εκπομπή εδώ την περασμένη εβδομάδα, νομίζω. Κάποιος το είπε, συνάδελφος. Αυτή την περίπτωση. Νομίζω η Γεωργία Σαδανά είπε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο συνέδριο, στο οποίο πραγματικά θα υπάρχουν αψιμαχίες, όχι μόνο λεκτικές. Όχι, λέγαμε και θα πιαστούν στα χέρια. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Μάλλον πήγε τούμπα τώρα. Ναι, ξέρουμε ότι σίγουρα θα τελειώσει. Ξέρουμε σίγουρα θα τελειώσει. Ναι. Να προσθέσω στο συλλογισμό του Γιώργου κάτι. Βεβαίως. Φαντάζομαι να αναφέρεσαι και στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι δεν παραδώσανε την έδρα και κάνανε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι. Αυτό είναι διαφορετικό, δεν ήταν το ίδιο, νομίζω. Είναι και πολύ διαφορετικό, βέβαια. Είναι όχι, γιατί έβαλε ένα θέμα παλαιότητας σε κάποιο βαθμό, από ό,τι το κατάλαβα σε σχέση με το... Πολύ σωστά. Γιατί με ένα παρεμφέρεις περίπτωση λίγο. Παράδειγμα, η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Χαρίτσης είχαν προλάβει να δημιουργήσουν ένα προσωπικό κεφάλαιο, άλλο αν ο κόσμος δεν επικρότησε τη Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ειδικά εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο κύριος Παπάς που λέει είναι ανοργανωσιά. Δεν φεύγεις από ένα κόμμα επειδή υπάρχει ανοργανωσιά. Θέλουμε να δούμε. Εντάξει, και λίγο... Εντάξει, δεν φεύγει όμως γι' αυτό, Γιώργο, γιατί όλη την περίοδο αυτή ο κύριος Παπάς έχει θέσει ζητήματα πολιτικά ή τουλάχιστον πολιτικά, διαδικαστικά. Όπως τα κρίνει ο ίδιος, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, είναι διαδικαστικά επί της ουσίας αυτή την κόντρα για την εξουσία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από την πλευρά του κύριου Κασελάκη ήταν ο μόνος υπερασπιστής του για ένα μεγάλο διάστημα, όταν δεν μιλούσε και κανείς, έτσι. Έχει αναλάβει αυτό το ρόλο κατά κάποιο τρόπο ή είχε κάποιες θέσεις, δηλαδή δεν φεύγει τώρα, είχε από πριν τις αντιδράσεις του. Το λέω... Απλά για να καταλάβουμε σε τι σημείο έχει φτάσει η κουβέντα. Πιο παλιά λέγαμε, μα δεν μπορούν να τα βρουν και θέλουν να γίνουν κυβέρνηση. Τώρα πλέον δεν συζητάμε αυτό. Ούτε καν αυτό, ναι. Συζητάμε και λέμε, μα με αυτά τα χάλια, τα πολιτικά χάλια, θα γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση και... Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συζητάμε σε 6 ή 8 μήνες. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να λέμε με αυτά τα χάλια θέλουν να μπουν και στη Βουλή. Μα το θέμα είναι αυτό ακριβώς που καταγράφεται και δημοσκοπικά σήμερα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στον κύριο Πολάκη που αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης του, είναι τεράστια η ευθύνη του κυρίου Πολάκη. Γι' αυτό το είπα. Όταν θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπήρχε πρόβλημα με το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη, όταν ξεκίνησε και τον στήριξε τον κύριο Κασελάκη, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κόντρες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί οι τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη ήταν διαφορετικές, εκείνη τότε δεν είχε αναρωτηθεί ποιος είναι ο κύριος Κασελάκης. Στο τέλος. Έρχεται σήμερα που ο ίδιος έχει και... Μαρία, μόνο είχε δημιουργήσει. Μία φράση για να καλησπερίσω τον κύριο Τάσο Παπά που βρίσκεται στο Skype 96... και με πολύ υπομονή μας ακούει. Το 1996 έγινε η διαδοχή. Μέσω συνεδρίου είχε προηγηθεί από κοινοβουλευτική ομάδα ο Κώστας Σιμίτης και έγινε η διαδοχή από το συνέδριο το 1996. Μεγαλειώδες συνέδριο επειδή, ήταν. Επειδή το παρακολούθησα, ήταν μοναδικό σε στιγμές. Αντιπαλότητα ιδεολογική, μεγάλη, αλλά όμως σεβασμός πολιτικός και επίσης δεν άνοιξε μύτη. Ρουθούν. Είχε και παλμό. Δεν και ήταν παλμό, ένα. Ναι, είχε παλμό. Είναι και άλλες περίοδοι. Είναι άλλες περίοδοι, άλλα τα πρόσωπα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά πραγματικά δεν έχουν, δηλαδή είναι σαν να συγκρίνουμε τη μέρα με τη νύχτα. Και δεν αμφισβητήθηκε. Ήταν ιδεολογικό το ζήτημα τότε. Ήταν μισού συνέδρου, δεν αμφισβητήθηκε. Να καλησπερίσω λίγο τον κύριο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρω ότι μας ακούτε. Θεωρώ ότι έχετε δει πολύ περισσότερα και βλέπετε συνεχώς και εσείς τροφοδοτήστε με πληροφορίες από όλα αυτά που γίνονται. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα που τα λέγαμε, είχαμε πει ότι θα είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο συνέδριο. Δεν ξέρω αν φανταζόσασταν ότι θα είναι τόσο δύσκολο ή αν θα είναι τόσο... Περίπου. Δεν εξεπλάγει. Το περίμενα κάπως έτσι. Να πω μόνο ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι βουλευτές που παρετούνται και παραδίδουν την έδρα τους. Σε όλο το φάσμα το πολιτικό. Ήταν ο Γιώργος Φλωρίδης. Ήταν και ο Γιώργος Φλωρίδης. Τώρα, έχουμε μέχρι στιγμής τρεις
αποχωρήσεις βουλευτών, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Κατά δήλωσή τους. Κυρία Χριστίδου, ο κύριος Αυλονίτης, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ακριβώς. Και οι τρεις είχαν καταγγείλει τους βουλευτές που φύγαν και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά, λέγοντάς τους αποστάτες και κλέφτες εδρών. Τώρα αυτοί πώς θα συμπεριφερθούν? Εκτιμώ ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν τον κύριο Κασελάκη στην περίπτωση που αυτός αποφασίσει να φτιάξει νέο κόμμα ή θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Αυτό το δούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που συμφωνούν με τον κύριο Κασελάκη. Σε ό,τι αφορά το, επειδή είπε ο Διονύσης για το συνέδριο του 96 του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Σιμίτης ανακοίνωσε εντός του συνεδρίου ότι θέλω να είμαι και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς παρετούμε από πρωθυπουργός, το μισό συνέδριο τον αποδοκίμασε. Λιουχαΐσματα. Και το ΠΑΣΟΚ γλίτωσε τη διάσπαση του 96 επειδή ήταν κυβέρνηση. Και επειδή ο νικητής του συνεδρίου ήταν γενναιόδωρος απέναντι στον ηττημένο του συνεδρίου. Τώρα, αυτό που βλέπουμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοφανές. Είχαν δεσμευθεί ότι θα ανοίξουν οι πόρτες του συνεδρίου 4.30. Ναι. Μέχρι τις 7 παρά που ήμουν και εγώ εκεί απ' έξω, δεν είχαν ανοίξει πόρτες. Μου επιτρέπετε, υπάρχει μια εξέλιξη η οποία μπορεί να είναι σημαντική. Συγγνώμη, κύριε Παπά, Μαρίνα... Αποχωρεί ο Στέφανος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε εδώ υπάρχει μια πληροφορία και το ανακοίνωσε στους υποστηρικτές του που βρίσκονται στα γραφεία του στον Ταύρο. Μάλιστα. Αλλά μένει να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Έτσι. Απλώς το λέω γιατί και είναι και έχει έρθει τώρα. Ναι, κύριε Παπά. Οπότε... Ο κύριος Κασελάκης είχε πει ότι εγώ θέλω να είμαι υποψήφιος και να με κερδίσουν στις κάλπες. Εάν αυτό δεν μου επιτραπεί, τότε το κόμμα ρευστοποιείται. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ούτε για μένα ούτε για αυτούς. Ακριβώς. Άρα πάει στη δημιουργία νέου σχήματος. Παρά το γεγονός ότι το διέψευδε μέχρι τώρα, αν και ορισμένες κινήσεις του προς τα εκεί συνέκλειναν. Ακριβώς. Ενοικίαση γραφείων, ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρεμβάσεις καθημερινές στις τηλεοράσεις με υπονοούμενα και υπαινιγμούς. Να πω μια προσωπική μαρτυρία. Το πρωί πήγα και παρακολούθησα λίγο το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Που γίνεται στο ΣΕΦ. Και το απόγευμα πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μέρα με τη νύχτα. Στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς υπήρχε μια πολιτική αντιπαράθεση, ένας πολιτικός πολιτισμός, κατάθεση απόψεων, ανησυχία και αγωνία για το μέλλον της Νέας Αριστεράς και της Αριστεράς, συζήτηση για το αν πρέπει στην Ελλάδα να γίνει λαϊκό μέτωπο. Είναι ένα πολιτικό συνέδριο. Αυτό που γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνέδριο, είναι αρένα. Απλά, κύριε. Είδα κόσμο έξω από την αίθουσα που ήταν με τα μπαγάζια τους. Είχαν έρθει από την επαρχία και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Η πλειοψηφία λέει ότι αυτοί δεν ήταν σύνεδροι. Εγώ ρώτησα διάφορους, ένα πρόκειρο γκάλο, που μου δείξαν κάποια χαρτιά που ήταν απόδειξη ότι είχαν εκλεγεί σύνεδροι. Ναι. Και από ό,τι λένε οι συνεργάτες του κ. Κασελάκη, η νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών του κ. Κασελάκη του ήρθε γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Ναι, βέβαια, και είχαν πει ότι έγινε κάτι σε σχέση με το τηλέφωνο του, γιατί είχε δηλώσει, λέει, τηλέφωνο το οποίο ήταν αμερικάνικο, το οποίο δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί με ένα email και ότι άργησε πάρα πολύ να πάρει την διαπίστευση. Καλά, τώρα δεν ήταν κανένας άγνωστος ο πρόεδρος. Προφανώς. Απλά ξέρετε κάτι, κύριε Παπά, γιατί είναι πολύ σωστό. Υπόθηκε και από τον Γιώργο τον Παππού αυτό που λέτε για το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Ενδεχομένως όμως εκεί η συζήτηση να είναι σε πιο ήπιους τόνους και βεβαίως με πολιτική και ιδεολογική, αν θέλετε, αντιπαράθεση, γιατί δεν υπάρχει μπράντα του ΣΥΡΙΖΑ και μετρήθηκε αυτή της Νέας Αριστεράς και σε εκλογές και δημοσκοπικά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε σαφώς και η τόνη είναι πιο χαμηλά. Δεν προσπαθώ να ρίξω, αν θέλετε. Αδικήθηκαν από τη συγκυρία όμως. Συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως. Ενώ αυτοί κάνουν συνέδριο κανονικά, ελάχιστοι ασχολούνται με αυτό. Προφανώς. Πάντως αυτό που το βλέπουμε και σαν τίτλο στις οθόνες μας, το έκτακτη είδηση του αποχωρείου Στέφανος Κασελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ειδησιογραφικά μέσα το δίνουν ως είδηση ότι αποχωρεί ο Στέφανος Κασελάκης, ήταν δηλώσεις του ίδιου. Οπότε προφανώς έρχεται σε επιβεβαίωση όλων αυτών που λέγατε, κύριε Παπά, ότι μένει να δούμε τι θα κάνει πλέον ο Στέφανος Κασελάκης και ποιοι θα τον ακολουθήσουν από αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει... Λένε ότι συμφωνούν μαζί του. Ακριβώς. Και που μέχρι πρότινος τον στηρίζανε εν θερμό. Ναι, γι' αυτό δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τον ακολουθήσουν όλοι όσοι λέγανε ότι ήταν
συμφωνούσαν μαζί του πολιτικά και ιδεολογικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, εάν τον ακολουθήσει ένας υπολογίσιμος αριθμός βουλευτών, πάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Κύριε Παπά, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή με την δήλωση αυτή του κυρίου Κασελάκη, οι 87 αισθάνονται δικαιωμένοι ότι έφυγε από τα πόδια του ο Στέφανος Κασελάκης, οπότε προχωράνε και προχωράνε ποιοι, μένοντας ποιοι και έχοντας τι? Αυτός ήταν ο στόχος τους από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Να υποχρεώσουν ή να αναγκάσουν τον κύριο Κασελάκη να αποχωρήσει και να φτιάξει δικό του κόμμα. Δεν θέλαν να χρεωθούν το κόστος μιας διαγραφής του κύριου Κασελάκη με δικές τους πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Άλλωστε, όλο αυτό το διάστημα, οι κύκλοι που σχολίαζαν τις παρεμβάσεις Κασελάκη έλεγαν αυτό. Όλες οι κινήσεις του, όλες οι δηλώσεις του δείχνουν ότι ετοιμάζεται να κάνει καινούριο κόμμα και να χτυπηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα τους βολεύει αυτή η εξέλιξη. Βέβαια. Ναι, αλλά τους βολεύει με αυτή την κατάσταση, με αυτή την εικόνα. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση. Γιατί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και θυμωμένος, είναι και στενοχωρημένος. Προς το παρόν πηγαίνει προς την αποχή και στις αναποφάσεις τους. Κάποιοι λίγοι πάνε προς το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά. Αλλά η μεγαλύτερη μερίδα των δυσαρεστημένων οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει προς τις αναποφάσεις του και στην αποχή. Δεν ξέρω αν θα εγκατασταθούν μονίμως εκεί ή αν θα κάνουν κάποια επιλογή και με ποια κριτήρια, αλλά στην παρούσα φάση αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει φύγει λοιπόν από το κάδρο ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, χωρίς να τον έχουν τυπικά αποπέμψει οι 87, αλλά ουσιαστικά όλες οι κινήσεις τους οδήγησαν εκεί. Ξημερώνει η αυριανή μέρα. Γιατί θα ξημερώσει. Στάχτηκε από καΐδια, μετράνε και βρίσκονται. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να τους ενώσει ξανά. Ποιους δεν έχω καταλάβει, αλλά προφανώς ξέρει καλύτερα από μένα. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι θα προσπαθήσει να περισσώσει την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Αν εννοεί τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Γι' αυτό και εγώ αναρωτιέμαι. Ναι, δηλαδή. Προφανώς το συνέδριο θα συνεχιστεί. Εγώ στην αίθουσα δεν είδα 4.000 συνέδρους που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συνεδρίου ότι έχουν εκλεγεί. Ναι, δεν είδα 4.000 συνέδρους. Είπαμε την προηγούμενη σύνδεφο. Εάν αποχωρήσουν οι σύνεδροι που εξελέγησαν υποστηρίζοντας τον κύριο Κασελάκη, θα είναι ένα συνέδριο κολοβό εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Θα κατατεθούν οι 4 υποψηφιότητες και θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία εκλογής Προέδρου. Ναι. Τώρα, χωρίς τον Κασελάκη υποψήφιο, θυμίζω ότι σε μία δημοσκόπηση έβγαινε πρώτος ο κύριος Πολάκης. Ναι. Βέβαια, αυτό θα είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, στην κάλπη. Βεβαίως, απλά θα είναι και... Γιατί οι περισσότεροι από τους 87 δεν έχουν και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Πολάκη. Mm-hmm. Και μπορεί να έχουμε ένα νέο μέτωπο μετά, εάν συμβεί αυτό. Κύριε Παπά, επειδή τα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα εσωτερικά του είναι και λίγο ένας αδυσεπίλητος σταυρόλεξο, τουλάχιστον για μένα. Υπάρχει περίπτωση, μένοντας οι 4 αυτές οι υποψηφιότητες, οι οποίες θα επικυρωθούν σήμερα στο συνέδριο, να ξεκινήσει ένας νέος εσωτερικός πόλεμος μεταξύ των υποψηφίων, όπως πολύ σωστά είπατε, και να μην έχουμε εκλογές στις 24 του μηνός και να αμφισβητηθούν νέα πράγματα και να ζητηθούν νέα πράγματα? Δεν ξέρω. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι ποτέ κανείς σίγουρο. Α, πολύ ωραία. Γιατί... ναι. Θα θυμίζω μόνο ότι ο κύριος Πολάκης μέχρι πριν από λίγες μέρες είχε διμέτωπο και απέναντι στον Κασελάκη και απέναντι στους 87. Βεβαίως. Έτσι, και πιστεύει ότι αυτός πίστευε μέχρι χθες, προχθές, ότι θα μπορούσε σε περίπτωση που δεν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης να πάρει αυτός ένα μερίδιο από το ακροατήριο του κύριου Κασελάκη. Αλλά με τις τελευταίες κινήσεις του νομίζω ότι σπάει όλα αυτά τα δεσμά που είχε με ένα ακροατήριο που πίστευε στον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να βάλουμε στην κουβέντα μας την Γεωργία Σαδανά, η οποία παρακολουθεί το συνέδριο και είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας δώσει το κλίμα, γιατί εμείς όλο το μεταφέρουμε από πληροφορίες, η Γεωργία το ζει. Γεωργία, ο λόγος σε σένα, εγώ δεν θα πω τίποτα. Ναι. Καλησπέρα. Μαρία. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα. Ακούτε το Σοκράτη Φάμελο στο βάθος, εμένα εδώ, και τα γεγονότα τρέχουν. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
ανακοίνωσε ότι δημιουργεί νέο κόμμα. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη. Το μεταδώσαμε πρώτο στο πρώτο θέμα τη Αρμαρία και τα πράγματα πλέον έχουν ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Άρα το έχει αποφασίσει. Όταν λέμε έχουν ξεκαθαρίσει, αναφορικά με αυτό το οποίο λέγαμε τόσο καιρό ότι θέλει να κάνει ο κύριος Κασελάκης κόμμα. Και να απαλλαγούν από αυτόν οι 87 χωρίς τελικά να τον έχουν σπρώξει αυτοί, δηλαδή μάλλον χωρίς να το κάνουν αυτοί, αλλά απλά να τον έχουν σπρώξει. Αύριο όμως. Κοίταξε, νομίζω ότι τα πράγματα έφτασαν σε απόλυτα οριακές καταστάσεις εδώ. Εδώ έχουμε ζήσει πρωτόγνωρες καταστάσεις που αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να σας τις περιγράψουμε. Νομίζω ότι θα γίνουν τα επόμενα 24 ώρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν έχουμε καλύψει ποτέ σε κανένα συνέδριο κόμματος στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Είναι μια οριακή κατάσταση η οποία κράτησε πολλές ώρες και τώρα φτάσαμε πια στην απόλυτη ρήξη. Ο κύριος Κασελάκης αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά στη λειτουργία ενός νέου κόμματος και εδώ μετά τον κύριο Φάμελο θα λάβει το λόγο και ο κύριος Φαρατούρης και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία έγκριση συνέδρων. Εδώ λοιπόν θα έχουμε 4 υποψήφιους και στον Ταύρο έχουμε ένα καινούργιο κόμμα υπό τον Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα. Ιδρύοντας ο κύριος Κασελάκης το κόμμα αυτό, φαντάζομαι η πληροφορία έχει διαρρεύσει και εντός των τυχών του συνεδρίου. Υπήρξε αποχώρηση από αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν τον κύριο Κασελάκη. Γενικά η ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, μέσα στο συνέδριο έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Δεν σε άκουσα, Μαρία. Θέλω να επαναλάβει γιατί είναι λίγο δύσκολη. Βεβαίως και το καταλαβαίνω. Λέω η ανθρωπογεωγραφία μέσα στο συνέδριο μετά την ανακοίνωση και την πληροφορία ότι ο κύριος Κασελάκης δημιουργεί νέο κόμμα και αύριο θα κάνει και την ιδρυτική διακήρυξη. Έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν μείνει πολύ λιγότεροι υποστηρίζοντας τις 4 αυτές υποψηφιότητες που είναι. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι τώρα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια μηχανία στο σώμα για να σου μεταφέρω την εικόνα. Ο κύριος Φαμέλος μιλάει, είναι στο βήμα. Mm-hmm. Άμα σταματήσω και κάνω μια πάυση θα τον ακούσετε. Και υπάρχει η αρένα, η πλατεία, η σάλα, όπως θέλετε πείτε το, όπου είναι μεικτά, σύνεδροι των 87 και κάποιοι του κυρίου Κασελέκη οι οποίοι θα καταφέρει να μπουν. Και σιγά σιγά υπάρχει μια μηχανία, όλοι που είναι σκημένοι πάνω στα κινητά τους, μιλάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Άμελος μιλάει στο βήμα και κάποιοι αποχωρούν. Είναι όλα συμβαίνουν σε μια ενάντια, Μαρία. Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας μετέφερες ολοζώντανα πραγματικά το τι συμβαίνει μέσα στο συνέδριο και είναι πολύ φυσιολογικό όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί να βρίσκονται σε αμηχανία διαβάζοντας, ακούγοντας ότι ο κ. Κασελάκης δημιουργεί καινούργιο κόμμα. Αύριο στη 1 για το ρεπορτάζ η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά πραγματικά κύριε Παπά ήταν όλα έτοιμα και ενδεχομένως όλοι αυτοί που λέγανε ότι ο κ. Κασελάκης δημιουργεί νέο κόμμα με τη δική του πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας βέβαια, αν θέλετε, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργώντας όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε σίγουρα ξημερώνει μια πολύ διαφορετική μέρα με ό,τι πλέον έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε μέχρι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Συζητώντας με πολίτες που ήταν έξω από την αίθουσα και δήλωναν φίλοι του κύριου Κασελάκη, οι περισσότεροι προεξοφλούσαν ότι ο κύριος Κασελάκης, εάν δεν το επιτραπεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος, θα κάνει δικό του κόμμα. Ναι. Αυτή ήταν η αίσθησή τους. Και επιβεβαιώνεται εκ του αποτελέσματος και από τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω αν έχει δει και το τίτλο του κόμματος. Νομίζω ότι άμα μία η ώρα αύριο κάνει την ιδρυτική διακήρυξη, προφανώς. Δηλαδή θα είναι το όνομα που ήθελε να βάλει στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε ότι θα το αλλάξει. Το οποίο το επεξεργάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Πόσες? 3. Ναι. Ίσως νομίζω και λίγο περισσότερο. Γιατί θεωρώ ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του σίγουρα μετά θα υπήρχε. Μετά τις ευρωεκλογές ενδεχομένως να είχε πάρει κάποιες αποφάσεις. Από τα πρώτα μπλόκα και παγίδες που είχαν στήσει, άρχισε να δουλεύει τη δική του ιδέα. Το ερώτημα είναι ότι οι εκλογές έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα για να έρθουν ακόμα. Και πώς θα πορευθεί όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Κασελάκης αυτή. Και δηλαδή δεν είναι πολύ απλό να πεις ότι ναι, θα ιδρύσω ένα κόμμα. Χρειάζεσαι μηχανισμούς, εκτός από το χρειάζεσαι και κόσμο και ψηφοφόρους κάποια στιγμή. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα, δηλαδή χάνεται πώς θα το χρηματοδοτήσει τώρα, όλο αυτό. Αν τελικά υπάρχουν. Αν τελικά. Πώς? Χρειάζεσαι και λεφτά. Ναι, αυτό λέω. Χρειάζεται χρηματοδότηση. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να πεις αύριο ιδρυτική διακήρυξη και άλλο στην πορεία υπάρχω και πάμε σε εκλογές και υπάρχουν και ψηφοφόροι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. Μεγάλο ερώτημα, υπάρχει πελατεία, υπάρχει το κοινό. Δηλαδή, βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος από το 2015
έχει καταμεριστεί από την Λαϊκή Ενότητα, το ΜέΡΑ25, την Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα Κασελάκη πλέον. Ενδεχομένως να δημιουργηθεί και κόμμα Πολάκη. Ποιος ξέρει. Νέα Αριστερά. Νέα Αριστερά. Δηλαδή, όλο αυτό το κόμμα του, η κυβέρνηση ουσιαστικά του 2015, έχει καταμεριστεί σε πάρα πολλά κομμάτια. Υπάρχει τόσος κόσμος για να δώσει ποσοστά σε όλα αυτά τα κόμματα και νομίζω ότι πραγματικά βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση το τέλος της αριστεράς, όπως τέλος πάντων την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ένα φυσικά όχι ελληνικό, ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο που θα τολμήσω να πω ότι ο μεγάλος κερδισμένος από αυτό που παρακολουθούμε τώρα για την αποδόμηση της αριστεράς είναι η άκρα δεξιά. Ότι η αντισυστημική ψήφος, ότι ο κόσμος ο οποίος ψηφίζει αντισυστημικά, ο απογοητευμένος κόσμος, θα στραφεί πλέον όλο και περισσότερο, και θα το δούμε αυτό, το θεωρώ δεδομένο τα επόμενα χρόνια, σε κόμματα πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, της άκρας δεξιάς. Μα υπάρχουν προηγούμενα και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Η Ελλάδα ακολουθεί τα γεγονότα της Ευρώπης. Σας θυμίζω, Μπολσονάρο στη Βραζιλία, Μιλέη στην Αργεντινή, Μελόνι στην Ιταλία, Βίλντερς στην Ολλανδία, το AfD στη Γερμανία, η Λεπέν στη Γαλλία και προχθές ο Τραμπ στην Αμερική. Όλο αυτό το μέτωπο ακροδεξιού λαϊκισμού, γιατί περί αυτού πρόκειται, Orban. Κερδίζει πόντους. Βέβαια. Αυστρία. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που παρακολουθούμε παγκοσμίως, σωστή διάσταση ευρωπαϊκή ο κ. Παπάς, δεν είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε καθίζηση στα παραδοσιακά αριστερά κόμματα και στη σοσιαλδημοκρατία, που είναι άλλη μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, και βλέπουμε τι να ανεβαίνει τα κόμματα τα οποία είναι λαϊκιστικά, είναι αντισυστημικά και τοκίζουν ψήφους μέσω του λαϊκισμού, μέσω των φόβων για την μετανάστευση και μέσω γενικώς της περιραίουσας ανασφάλειας της οικονομικής. Και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Είναι κάτι ενδεικτικό από τα γεγονότα αυτά, ότι σε πολύ λίγο καιρό, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα με δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε σχετικά υψηλά ποσοστά, και ένα τρίτο μεγάλο κόμμα ακροδεξιό. Ναι, πάντως, η Σάρα Ευάγγελ... Είχε ζητήσει το λόγο ο Γιώργος και θα πάω σε σένα. Απλά, κύριε Παπά, μετά θέλω να έρθω σε εσάς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπατε κάτι σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν συνασπισμός από φράξιες. Εγώ το έχω κρατήσει. Όχι, είπα συνομοσπονδία φραξιών για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο που μας συστήθηκε τότε. Θα έρθω σε εσάς ένα λεπτό, επειδή είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Νοκός, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Απλά, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σωστά είπε ο Δημήτρης, παγκοσμίως, συμβαίνει και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή όλος αυτός ο χώρος του κέντρου της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς, πείτε το όπως θέλετε, φαίνεται ότι δεν απαντάει στα πραγματικά ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες. Δεν βρίσκει λύσεις για τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Και σε μεγάλο βαθμό οι λύσεις που προτείνει και όλες οι πολιτικές του προτάσεις του χώρου αυτού είναι, κυριαρχούνται από εμμονές, από μια συγκεκριμένη λογική. Πείτε τη woke agenda, πείτε την όπως θέλετε. Αλλά φαίνεται ότι δεν απαντάει στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Και καλά, καλό είναι να λέμε εντάξει, οκ, okay, άνοδος ακροδεξιάς. Αλλά μαζί με την άνοδο της ακροδεξιάς υπάρχει και μία λίγο πιο συντηρητική τοποθέτηση των πολιτών, την οποία κάποιος την εκφράζει. Τώρα, αν αυτό είναι ακροδεξιά, αν είναι ένα πιο συντηρητικό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, είναι μία άλλη κουβέντα. Αλλά ο κόσμος στρέφεται εκεί επειδή δεν του δίνει κάποιος άλλος απαντήσεις. Και δεν είναι μία πανάκια να λέμε «Α, είναι λαϊκιστές». Όχι, δεν είναι λαϊκιστές αυτοί που κερδίζουν την ψήφο του κόσμου. Απλά απαντάνε. Απαντάνε, το ζήτημα, το επειδή ζήτημα βρίσκουν είναι, κενό. Το ζήτημα είναι να υπάρξουν πιστικές απαντήσεις και από την άλλη πλευρά, που μέχρι στιγμής δεν τις έχουμε δει. Ένα σχόλιο για να περάσουμε στον κύριο Παπά, γιατί είναι στο Skype και είναι πιο δύσκολο. Κάποια ρεύματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Εκλογές είχαμε και στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα, και είδαμε να επανέρχονται οι εργατικοί
μια σαφέστατη δύναμη σοβαρή, μετριοπαθή της κεντροαριστεράς και να καταλαμβάνουν την εξουσία από τους Τόρις, οι οποίοι με λαϊκιστικές κορώνες και με την εξέλιξη όλη αυτή του Brexit είδαμε που κατάτησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Και έχουμε και αντίστοιχα και περιπτώσεις στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία που κυβερνούν τα σοσιαλιστικά κόμματα. Μάλιστα στην Ισπανία υποσκέλισε μια και εκεί λίγο λαϊκίστικη έκδοση της αριστεράς το σοσιαλιστικό κόμμα και κατάφερε αυτό να κυριαρχήσει και να κρατήσει την κυβέρνηση. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μπολσονάρο δεν είναι πια πρόεδρος της Βραζιλίας. Κυβέρνησε κάποια χρόνια και ο λαός αμέσως τον έστειλε πίσω. Δηλαδή, έχουμε και περιπτώσεις που ο λαϊκισμός βγαίνει μπροστά, καταλαμβάνει υπεύθυνες θέσεις και μόλις ξεγυμνωθεί όλες αυτές οι εύκολες λύσεις. Αυτό είναι αυτό που τελικά λέμε. Δίνουν απαντήσεις. Δίνουν κάποιες πολύ εύκολες λύσεις, οι οποίες δεν έχουν δοθεί εξουσία. Ακριβώς. Και το είδαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και με τους ανέλαβες. Αλλά ξέρεις τι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Που καταλήξαμε από τις εύκολες απαντήσεις, που πόσο χαίρεται ο κόσμος και τις αποδέχεται, ας πούμε. Πολιτική δεν είναι έτσι. Βάλτε μια ανωτελεία. Έχουμε. Κύριε Παπουλιά. Και κάποιες φορές να έρχεσαι και απέναντι από το ρεύμα. Και από τον κύριο Παπά θα ζητήσω συγγνώμη. Να δούμε ακριβώς τη δήλωση του κύριου Κασελάκη ότι ιδρύει το δικό του κόμμα και αύριο θα έχει και την ιδρυτική διακήρυξη στη μία το μεσημέρι. Πάμε. Το μόνο καλύτερο πράγμα από την οργή είναι ο ενθουσιασμός. Το χαμόγελο για τον όμορφο αγώνα που θα αρχίσουμε. Ο προκάτοχός μου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον δημοκρατικό του κύκλο. Όσοι κεντρικοεπίτροποι και όσοι βουλευτές θέλουν να παραμείνουν στην λάθος πλευρά της ιστορίας, δεν πρόκειται εμείς να τους στερήσουμε το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Πάμε μπροστά! Ο καθένας και η καθεμία θα κριθεί από την κοινωνία. Αύριο δεν θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα δημοκρατίας για το πιο ανεξάρτητο, ρηξικέλευθο, προοδευτικό κίνημα που θα έχει δει. Δεν πρόκειται για αποστασία. Πρόκειται για την συνέχεια της δημοκρατικής αριστεράς στον τόπο μας. Όσοι κυβέρνησαν το 2015-2019 και έχουν μείνει άφωνοι τις τελευταίες μέρες, θα κριθούν και εκείνοι από την ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι από εσάς επιλέξετε να είστε στην συνέχεια όλοι του αγώνα, πρώτον θα έχετε πάρα πολλούς πολίτες στο πλευρό σας και δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν θα έχετε κανέναν από κανένα ιερατήρο σκουνάει το δάχτυλο. Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και νέος κόσμος που δεν καταλαβαίνει διαφορά δεξιάς και αριστεράς. Απλά θέλει η καθημερινότητά του να είναι καλύτερη, να μπορεί να διαπρέψει εκεί που μεγαλώνει. Τυχαίνει και η αριστερά και οι προευθυντικές αντιλήψεις ότι ανήκουν στη σωστή μεριά της πολιτικής φιλοσοφίας. Και εμείς πρέπει αυτό, χωρίς ελιτισμό, να το κάνουμε πενταράκι στον κόσμο. Θα καταλάβει
ότι αυτό το προοδευτικό κίνημα είναι και λαϊκό κίνημα. Δεν θα είναι μόνο της Ευρώπης, των Βρυξελών, του Δυτηρίου, δεν θα παίξουμε παιχνίδι εκεί, αλλά μέσα στην κοινωνία. Ομάδα πυρός, τετράγωνο, τετράγωνο, τετράγωνο. Διότι υπάρχει σημερινή εποχή, υπάρχει ένα νέο εργαλείο, το οποίο λέγεται διαφάνεια μέσω αυτό που κρατάτε στα χέρια σας. Ξέρετε γιατί όλοι ξέρουν σήμερα ότι αυτό το συνέδριο είναι παροδία? Ότι 400 άτομα ψήφισαν διαβοή στο Προεδρείο. Εμένα μου έρχεται βέβαια λίγο στο μυαλό ο στίχος του Καβάφη που λέει «Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος». Αρκετό όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις τη ζωή ναι, σου βέβαια. Ναι, βέβαια ο Καβάφης το έλεγε πραγματικά και αν μπορούσαν να το καταλάβουν ότι για αυτόν ο οποίος πρέπει να αποχαιρετήσει την εξουσία. Κρατάω, κύριε Παπά, δύο πράγματα από αυτό που άκουσα μέσα από την οχλαγωγία βεβαίως και, και όλα αυτά τα ζήτω προς τον Στέφανο Κασελάκη και Στέφανε μαζί σου για να πέσει η δεξιά και όλα αυτά. Ότι είπε ότι πέρσι ο προκάτοχός μου είπε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εγώ λέω ότι κλείνει ο δημοκρατικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί του 15 με το που κυβέρνησαν μέχρι το 19 θα κρυθούν και αυτοί από την ιστορία. Με την ανακοίνωση που έκανε ο κ. Κασελάκης δικαιώνει όσους τον κατηγορούσαν ότι θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα. Πραγματικά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σαν έτοιμος από καιρό. Γι' αυτό σας το είπα, σαν έτοιμος από καιρό. Σας θυμίζω ότι ο κ. Κασελάκης έχει δηλώσει φανατικός θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ακόμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974, όταν του λέγανε πάρε την Ένωση Κέντρου και συνέχισε, είπε όχι, θα κάνω δικό μου κόμμα και κάνει το Πασόκ. Mm-hmm. Και προσπαθεί ο κ. Κασελάκης να το αντιγράψει. Η σύγκριση μπορεί να ακούγεται ανίκεια, αλλά είναι μια εύκολη σύγκριση. Εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν. Ναι. Πάντως, ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, αν συνεχίζοντας λίγο τον προηγούμενο συλλογισμό, κράτησα και εγώ κάποια ενδιαφέροντα σημεία από την παρέμβαση του κ. Κασελάκη. Δεν του άρεσε η άμεση αντιδεξιά κλίση του πλήθους και είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το αριστερά-δεξιά. Έτσι, μετά έβαλε ότι να μην είμαστε με τις Βρυξέλλες και με την ελίτ, αλλά νομίζω θα ξεκινήσει να ψαρέψει σε κάποια άλλα νερά, εκεί που έχει αρχίσει πάλι να ψαρεύει. Απαρνείται κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν το κατέχει. Νομίζω ότι δεν το κατέχτησε και ποτέ. Και με την αποχώρηση των ανθρώπων που είδησαν τη Νέα Αριστερά, νομίζω αποκόπηκε εντελώς πια και αυτό το κόμμα από τις παραδόσεις και τους πολιτικοποιημένους σοβαρούς ανθρώπους της αριστεράς που έχουν ρίζες από την ΕΔΑ και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Οπότε νομίζω τώρα ότι ετοιμάζεται ξανά να απλωθεί σε ένα άλλο κοινό, να ακολουθήσει ίσως κάποιο ρεύμα που φαίνεται ότι, που συζητούσαμε και πριν, σε κάποιες χώρες να διαμορφώνεται. Ναι, γιατί διεθνώς. Είπε, Γιώργο μου, συγγνώμη, ότι να είστε σίγουροι ότι θα έχετε πολλούς στο πλευρό σας. Δηλαδή, ότι μη φοβάστε ότι θα είμαστε πολλοί. Δεν θα είμαστε, δηλαδή. Ρίσκε ο κούκος που ακουγόταν αλλά εκεί. Δεν είναι σαφές πολιτικό στίγμα όλο αυτό. Μάλλον αντισυστημισμό, λαϊκισμό νέου τύπου αυτό, μηντιακό, σοσιαλμηντιακό λαϊκισμό. Και πάντως να θυμίσω ότι ήρθε χωρίς τα χειμερινά του ρούχα όταν ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ. Και γύρισε για να πάρει τα χειμερινά. Σήμερα εξαγγέλει καινούριο κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Για να απαντήσει στον κύριο Παπά. Για να μπορέσει. Μια φράση, επειδή είχε ενδιαφέρον αυτό. Εγώ, κύριε Παπά, αμφιβάλλω ότι ο κύριος Κασελάκης γνωρίζει τη λεπτομέρεια που προείπατε για την Ένωση Κέντρου και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και γενικότερα, αμφιβάλλω αν γνωρίζει το βίο και την πολιτεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Για χάρη ευθυμίας τώρα, άλλος προσπάθησε να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα μέχρι και στη φωνή του. Αλλά μάλλον δεν του βγήκε. Και πάντως ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε το δικό του κόμμα προκειμένου να φύγει. Πάντως μην τον υποτιμάτε τον κύριο Κασελάκη, μαθαίνει γρήγορα. Πραγματικά. Ναι, σίγουρα. Πάρα πολύ γρήγορα. Απλά ελπίζω να μάθει ότι δεν λέμε εστίς μία, λέμε στη μία. Καλά, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος προέρχεται. Στον προφορικό λόγο να είμαστε επίοικοι. Ναι, γιατί. Ένα και δεύτερο, και είναι όχι, και έχει βελτιώσει πολύ τα ελληνικά του. Πάρα πολύ και έχει κάνει και ορθοφωνία. Για τον απελθόντα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε ναι. να. Και βεβαίως να του. Πώς το λέμε, να γνωρίσουμε και το γεγονός του ενθουσιασμού. Γιατί η χαρά πραγματικά είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και των ανθρώπων βεβαίως. Σας θυμίζω κοντά. Ότι δεν έλεγε ψέματα λοιπόν όταν είχε δηλώσει ότι ήρθα για να μείνω. Βεβαίως. Γιατί κάποιοι είχαν προβλέψει ότι μπορεί να αποχωρήσει από την πολιτική.
Πάντως, κύριε Παπά, και με αυτό, γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν φίδεται ούτε κρίσεων, ούτε, εν πάση περιπτώσει, επιχειρημάτων. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ξέρω ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα, το πώς βλέπει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας όλο αυτό. Γιατί ακόμα και αυτή, αν θέλετε, το όπιο της εξουσίας που ένωσε αυτούς τους ανθρώπους όταν καταλάβαιναν ότι γίνονται κυβέρνηση και παίρνουν την εξουσία και ήταν η συγκολητική ουσία, βλέποντας ένα κόμμα που δημιούργησες, που το πήρες από το 3 και το έφτασες στο 36, να έχει αυτή την εικόνα σήμερα, δεν μπορεί. Κάτι... Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος. Προφανώς. Προφανώς. Προφανώς είναι δυσαρεστημένος επειδή δεν εισακούστηκε σε προηγούμενες φάσεις όταν σύστηνε σε αυτούς που αποχώρησαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά να μείνουν και να παλέψουν εντός του συνεδρίου για να πετύχουν τη νίκη απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Ναι. Και το τελευταίο διάστημα μαθαίνω εξοδίκως ότι έκανε κάποιες προτάσεις για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν εισακούστηκε. Θα μου πείτε τώρα δικαιωμένος εκ των υστέρων. Κάποιοι τον κατηγορούν ότι αυτός έφερε τον κύριο Κασελάκη στην ελληνική πολιτική ζωή. Εντάξει, βάζοντάς τον στην ένατη θέση στη λίστα επικρατείας, για τον κύριο Κασελάκη και για αυτό που είναι σήμερα και για αυτό που ενδεχομένως να είναι αύριο, ευθύνονται αυτοί που τον υποτίμησαν όταν έβαλε υποψήφιος πρόεδρος. Και αυτοί που προτίμησαν να προηγηθεί η εκλογή πρόεδρου από το συνέδριο. Εάν είχε προηγηθεί το συνέδριο, όλοι οι υποψήφοι θα είχαν εκτεθεί, θα είχαν καταθέσει τα επιχειρηματά τους και τις απόψεις τους και ενδεχομένως ο κόσμος να καταλάβαινε τι καπνό φουμάρει ο καθένας. Και ο κύριος Κασελάκης. Μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ. Πολύ σωστό, βέβαια. Ναι, πραγματικά. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε εσείς οι ίδιοι περιμένατε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά η σημερινή και σε επίπεδο συνεδρίου, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διάλειμμα εδώ στην συχνότητα του One Channel και στην εκπομπή One Time. Να πούμε εντάχει αναφορικά με τα όσα έχουν συμβεί τα πιο σημαντικά. Είπαμε ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ιδρύει το δικό του κόμμα αύριο στη 1 το μεσημέρι ιδρυτική διακήρυξη. Είδαμε και το βίντεο στο οποίο το ανακοινώνει. Έχουμε την αποχώρηση και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Πέτρου Παπά, του Αλέξανδρου Αυλονίτη και της κυρίας Ραλίας Χριστίδου, η οποία, όπως με πληροφορούν, με δάκρυα στα μάτια βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι ενώ στήριξε από το 2008 όλους τους υποψήφιους του κόμματος και γενικότερα υπήρξε αυτό που λέμε πιστός στρατιώτης στην διαδικασία αυτή, αναγκάζεται να αποχωρήσει γιατί δεν την εκφράζει πλέον αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πολύ ορθά έχουμε επισημάνει όλοι, άλλοι δύο, εάν αποχωρήσουν, τότε χάνει την κοινοβουλευτική τουλάχιστον δύναμη και δεν είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στην θέση αυτή πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ. Μία που ξέρω εγώ δεν είναι ανεξαρτητοποίηση, θα είναι παρέτηση από το κόμμα. Ναι, όχι, δεν λέω για, την πληροφορία, Διονύση μου, που είπες εσύ. Λέω για αυτά τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί με δηλώσεις. Ναι, ναι. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον κύριο Παπά, στον κύριο Αυλονίδη και στην κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία ήταν και η τελευταία, αν θέλεις, από τους δύο, οι οποίοι από το πρωί ουσιαστικά το είχαν πει και το λέγανε ούτως ή άλλως σε όλες τις συνεντεύξεις που τους φιλοξενούσαμε. Είπαμε ότι είναι ένα συνέδριο. Παροδία, είναι ο πιο επίοικης νομίζω όρος που θα μπορούσα να βρω, με την εισβολή των δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, πραγματικά, με ανθρώπους οι οποίοι από βήματος του συνεδρίου λένε ότι αναλαμβάνω με το μερίδιο της ευθύνης, αλλά και τώρα μπορείτε να επανανώσω τα κομμάτια, ποια κομμάτια δεν ξέρω, από αυτά τα οποία θα έχουν υπάρξει στο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη. Και φυσικά που ακούσαμε τον κύριο Στέφανο Κασελάκη να λέει ότι εμείς, απευθυνόμενο στον κόσμο ο οποίος τον στηρίζει, δεν θα πάμε αύριο στο συνέδριο. Γιατί θα είμαστε εδώ και όλοι προφανώς αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, να δούμε. Θέλετε να με ενημερώσετε από το control ποιο βίντεο έχουμε να δούμε αναφορικά με αυτά τα οποία έχουν γίνει στο συνέδριο. Να δούμε την κυρία Τζάκρη που ήταν με το στικάκι και αναφορικά με τους συνέδρους και αυτούς που έχουν αποκλειστεί. Πάμε. Κύριε,
Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Θεοδώρα. Η συντρόφισσα Τσάκρη μου παρέδωσε ένα στικάκι. Λέει σε, με 1.900 υπογραφές. Οφείλω να πληροφορήσω όλο το σώμα. Σε όλα τα συνέδρια η πλειοψηφία και η μειοψηφία διαπιστώνεται με ψηφοφορίες των παρόντων ή αυτών που ψηφίζουν με Zoom. Όχι με συλλογές υπογραφών. Λοιπόν, στα πλάνα είδαμε την κυρία Τζάκρη την ώρα που ξεκινούσε το συνέδριο να θέλει να καταθέσει τις υπογραφές αυτών οι οποίοι ήταν με το μέρος του κυρίου Κασελάκη και νομίζω ότι ήταν πάνω από 1.800 άτομα. Βέβαια υπάρχει το πλάνο που ο κύριος Ματζουράνης της τραβάει το μικρόφωνο όταν προσπαθεί η κυρία Τζάκρη να πάρει το λόγο και να πει ακριβώς τι υπάρχει στο στικάκι αυτό και να δώσει, αν θέλετε, έτσι, την πληροφορία. Και αυτοί οι άνθρωποι, το σχολιάζαμε Δημήτρη και την ώρα που βλέπουμε το βίντεο, αποκαλούνται σύντροφοι. Δηλαδή, κρατάμε τα κομμάτια αυτά τα οποία ενδεχομένως είναι μια, τι να πω, μια ταυτότητα η οποία δεν έχει καμία ουσία εν προκειμένου, αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι χαρακτήριστα. Δηλαδή, τώρα, όσο και να θέλεις αυτό να το δικαιολογήσεις. Μα είναι υποτιμητικό, Μαρία, για την νοημοσύνη μας, ότι με τα όσα έχει πει η μία πλευρά για την άλλη, όσα γενικότερα υπόνονται τους τελευταίους μήνες, ότι μετά από όλο αυτό το οποίο έχουμε ζήσει και έχουν ζήσει οι άνθρωποι αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι παραμένουν και αποκαλούνται σύντροφοι, νομίζω είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, αλλά είναι πραγματικά αξιοαναφοράς. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι κάτι, όπως είπαμε και πολλές φορές και προηγουμένως και σε άλλες εκπομπές, είναι κάτι προδιαγεγραμμένο, όπως είπε ο Γιώργος Παπούλιας. Ήταν δηλαδή μία διαδικασία την οποία βλέπαμε από το 23 και μετά, βλέπαμε μία κατεύθυνση από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Απλώς κανείς δεν περίμενε τόσες διασπάσεις και τέτοιο επίπεδο, δηλαδή, ότι εδώ είναι, δεν είναι απλώς αγένεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θυμίζει ένα κόμμα το οποίο, τέλος πάντων, υπάρχουν διαφωνήσεις, υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Αυτό, ξέρεις, Μαρία, σε όλα τα κόμματα υπάρχει. Βλέπεις και στη Νέα Δημοκρατία τι συμβαίνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, διαφωνείς, διχογνωμείς, διαφορετικές προσεγγίσεις, αναλύσεις, απαντήσεις για τα ζητήματα υπάρχουν παντού. Αλλά αυτό το πράγμα που βλέπουμε στερείται σοβαρότητος και στερείται και στοιχειωδούς ευγένειας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Είπε από τα πολλά βέβαια που υπάρχουν. Προηγουμένως και έχει εν μέρει δίκιο το συνέδριο του 1996. Ότι για τα γιουχαίσματα και τα λοιπά, τα πολιτικά. Μιλάμε για το Πασόκ. Ναι, ήταν πολιτικά γιουχαίσματα, έμειναν μέσα. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περιπολικά να είναι περισσότερα από τους συνέδρους εκεί απ' έξω. Επίσης, θέλω να κρατήσουμε και αυτό που είπε ο κύριος Τάσος Παπάς, ότι επειδή ακριβώς στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Κασελάκης πάντοτε έβγαινε πρώτος όταν ήταν στην, αυτό που λέμε, στην ερώτηση και οι πέντε, δηλαδή οι τέσσερις υποψήφιες ήταν τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Και πρώτος βέβαια ερχόταν όταν έφευγε ο κύριος Κασελάκης από το κάδρο, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Και τον ρώτησα πώς πιστεύει ότι θα είναι η αυριανή μέρα. Και είπε ότι δεν αποκλείουμε να υπάρξει ένας νέος εσωκομματικός πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ, εάν δουν ότι τελικά προκρίνεται η υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη, και να δούμε και άλλα σκηνικά να γίνονται. Γιατί τώρα τους έφταιγε ο κύριος Κασελάκης, αποχώρησε ο κύριος Κασελάκης με τον τρόπο του, δικαιώνοντας όλους αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι ήταν έτοιμος να κάνει κόμμα. Αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει αύριο. Έχω δώσει, Γιώργο μου, το λόγο στον κύριο Γιώργο Παπούλια. Και, ναι, απλά προσπαθώ να σου έχω αρχίσει τι έχει γίνει. Ειλικρινά, αλλιώς μπήκαμε και μπήκαμε με τη λογική ότι εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί και δεν σας το κρύβουμε, γιατί εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι πράγματα που μας προκαλούν θμιδία και πολλές φορές προσπαθούμε να συγκρατηθούμε για να μην γελάσουμε από τις εικόνες που βλέπουμε. Όχι σε επίπεδο ότι να το κοροϊδεύουμε, να το χλεβάζουμε, αλλά γιατί πραγματικά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι γίνονται αυτά τα πράγματα σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, το ξαναλέμε. Κυβέρνησε και έβγαλε τους ανθρώπους στον δρόμο με τα νταούλια να χορεύουν για αυτά, γιατί και αυτά τα ζήσαμε, στο Σύνταγμα να χορεύουμε. Και οι άνθρωποι αυτοί σήμερα δέρνονται.
κύριε Παπούλια. Αποδεικνύεται όμως μέσα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά από εσένα και στην αρχή ότι ήταν ο συνεκτικός ιστός η εξουσία και συνεχίζοντας τους συλλογισμούς προηγούμενους και του Δημήτρη και της Μαρίνας και λίγο πολύ όπως τα έχουμε συζητήσει όλοι εδώ. Ένα πλαίσιο λειτουργίας των κομμάτων που κάποιες φορές μπορεί να φεύγει από τη μόδα και να έρχεται στο περιθώριο που είναι τα κόμματα αρχών, αξιών με κάποιες συγκεκριμένες ρίζες πολιτικής θεωρίας, πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικών πιστεύω, που έχουν και μια ιστορικότητα και μια διαχρονικότητα, είναι αυτό το οποίο τα κάνει να έχουν και μια αντοχή και μια διάρκεια στο χρόνο και μια αξιοπιστία. Και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης βλέπουμε ότι τρία κόμματα μόνο έχουν επιβιώσει, τα οποία είχαν και δύσκολες στιγμές και έως και πολύ δύσκολες στιγμές στα όρια της εξαφάνισης και διασπάσεις, έτσι. Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις μορφές που είχε από την ενωμοποίησή του από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και μετά. Πολλές φορές εμφανίστηκαν εύκολες λύσεις, διάτοντες αστέρες, ακόμα και κάποιοι που κατάφεραν να πάρουν και την εξουσία με περίεργες συνθέσεις ετερόκλητες, ακροαριστεράς, ριζοσπαστικής αριστεράς, ακροδεξιάς, λαϊκιστικής, εθνικιστικής δεξιάς κλπ. Βλέπουμε όμως ότι τελικά όταν ο συνεκτικός ιστός, η βάση, τα θεμέλια δεν είναι αρχές, αξίες, ιδεολογικά πιστεύω που επαναλαμβάνω όσο και να μας φαίνονται ότι κάποιες φορές δεν είναι στη μόδα ή μπορεί να εμφανίζονται άλλες λύσεις πιο εύκολες και πιο προσφυλείς. Όλες οι άλλες λοιπόν περιπτώσεις έχουν κοντά ποδάρια, μπορεί να πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, να έχουν κάποιες πρόσχερες επιτυχίες, αλλά η απόψινή κατάληξη είναι κατά κανόνα ένα σημαντικό κομμάτι είτε του τέλους τους είτε μιας καταληκτικής πορείας από κάποια πράγματα που είχαν κατακτήσει. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Γιώργος, να συμπληρώσω ότι, γιατί γελάμε, αλλά η λέξη συντροφικότητα είναι μια πολύ σοβαρή, είναι σημαντική λέξη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενώνονται παρά τις διαφωνίες τους και τις επιμέρους απόψεις σε ένα κοινό όραμα, σε ένα κοινό πιστεύω. Είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Τώρα την οποία την έχουμε απαξιώσει στην σημερινή πολιτική. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολιτικοί, την απαξιώνουν όλο και περισσότερο. Και να κάνω μια γρήγορη σύνδεση, γιατί μπορεί να φαίνεται όχι σχετική, αλλά είναι νομίζω πολύ συναφής, ότι είδαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές εκλογές. Εξήγηλε ο κύριος Λιβάνιος. Αν ότι δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος, ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ. Αν όλα αυτά δρομολογήσουν και μια περαιτέρω αλλαγή στον εκλογικό νόμο και δούμε και το όριο εισόδου στη Βουλή να πηγαίνει πράγματι από το 3% στο 5%, πόσα κόμματα από αυτά. Και το θέτω ανοιχτά κιόλας αυτό, αν ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα προκύψει, ο μέτα ΣΥΡΙΖΑ από όλα αυτά που ζούμε, θα μπορέσει σε ένα υποθετικό τέτοιο σενάριο να έχει ποσοστά για να μπαίνει στο κοινοβούλιο και φυσικά πόσα κόμματα από όλα αυτά στον άξονα προς την αριστερά θα μπορούν να έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, είτε αλλάξει ο πύχης είτε όχι, στην επόμενη Βουλή του 2027 ή όποτε γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή, είναι και ένα ζήτημα εκπροσώπησης. Όταν διασκορπίζονται και έχουμε πάρα πολλά μικρά κομματίδια ουσιαστικά, γιατί αυτό θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μικρά κομματίδια του 3, του 4, του 2%, τα οποία δεν θα μπορέσουν να αρθρώσουν και έναν αντιπολιτευτικό λόγο. Όσα κόμματα, και ολοκληρώνω, για να μην καταχρεώσω τον χρόνο των υπολείπων, όσα κόμματα αυτή τη στιγμή, αγαπητή Μαρία, είναι στη Βουλή, τα πιο μικρά, αναφέρομαι και στην άλλη πλευρά, και στη Νίκη, αναφέρομαι και στην Πλευσή Ελευθερίας, είναι κόμματα τα οποία δεν προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Χαρίζουν απλόχερα τοξικότητα. Εγώ αυτό εντοπίζω τα τελευταία χρόνια και το καταθέτω. Να. Γιώργο, και Μαρίνα, θα έρθω σε σένα. Απλά το ζήτημα είναι να κάτσουν λίγο τώρα να δουν τι θα κάνουν. Γιατί φτάνει το πανηγύρι. Νομίζω ότι αυτοί που μείνανε. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι μείνανε, γιατί οι άλλοι έχουν πάει. Όσοι συναποτελούσαν, κάποτε το ΣΥΡΙΖΑ. Να κάτσουν να δουν, να στραφούν λίγο στην πολιτική. Αυτοί όπως βρε Γιώργο μου. Και να δουν τι λένε. Νομίζω. Γιατί επανέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα. Ότι ο κόσμος δεν τους επιλέγει γιατί δεν λένε και κάτι. Δηλαδή, η Νέα Αριστερά καταψηφίστηκε στις ευρωεκλογές, γιατί είναι πολύ πιθανό σενάριο ο κόσμος να διαπίστωσε ότι ο λόγος για τον οποίο έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πολιτικός. Ήταν καθαρά προσωπικές διαφορές, γιατί δεν λέγανε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι μπαίνει ο λόγος της αποχώρησής τους, γιατί δεν ψηφίστηκαν. Έφυγε όλο το κυβερνητικό, όλη η κυβέρνηση έφυγε της μιας εποχής που χαρακτηρίστηκε από τα μνημόνια. Υποψήφια για την Προεδρία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό χρεώθηκαν
τη μνημονιακή πολιτική αυτή για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, επειδή είχαμε την προηγούμενη συζήτηση, επιβεβαίωσαν το τίνα της Margaret Thatcher. There is no alternative. Αυτό ήρθαν και επιβεβαίωσαν και βρίσκεται σε κρίση η αριστερά γενικότερα. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά μην μπορώντας να δώσει λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Αν το δούμε στο μακρό χρόνο, η αριστερά πάντα σε κρίση ήταν. Αν εξαιρέσουμε μία δεκαετία από το 12 μέχρι το 22, πάντα σε κρίση ήταν η αριστερά. Δεν είναι πάντα μία μειοψηφική τάση στο πολιτικό σύστημα ήταν. Λόγω συνθήκων από το 12 και μετά αναδείχθηκε σε μία πλειοψηφούσα τάση που κυβέρνησε. Κάποιος θα πει ότι κυβέρνησε. Είδαμε τα αποτελέσματα, είδαν οι πολίτες τα αποτελέσματα και το εκλογικό σώμα και τους έστειλε ξανά σε αυτό το μειοψηφικό ρεύμα στο πολιτικό σύστημα. Χωρίς όμως να υπάρχει το όραμα που υπήρχε πριν, γιατί πριν γίνουν κυβέρνηση υπήρχε ένα όραμα για αυτή την αριστερά. Ναι, απλά έτσι. Αυτό το... Κάποιος θα πει όμως ότι αυτό το όραμα ήταν μια ουτοπία. Ναι. Δοκιμάστηκαν, πήγαν να το εφαρμόσουν. Εφάρμοσαν κάτι άλλο, είχαν άλλα αποτελέσματα, άλλα έκαναν, άλλα είπαν, άλλα κατέληξαν να κάνουν. Να, ήταν, μάλλον... Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά από αυτά τα οποία πρέσβευαν, έλεγαν, έκαναν. Οπότε ακριβώς... και όλο αυτό οδήγησε, αν θέλετε, σε αυτό που ενδεχομένως περιγράφει ο Γιώργος. Θέλετε μια κουβέντα μόνο σε αυτό που έχεις πει. Να την πει στην κουβέντα για να πάμε να δούμε τον κύριο Νικοπαπά, ο οποίος μίλησε για τους οργανωμένους τραμπούκους και το πώς έγιναν τα πράγματα. Πες όμως αυτό που θέλετε. Ωραία, μια κουβέντα μόνο. Ναι, επειδή είπες ότι τι θα γίνει με αυτό που έχει απομείνει. Ναι, αύριο το πρωί. Είναι η αλήθεια ότι τους είχε ενώσει ο αντίπαλος, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης, η 87 και ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να συμβιώσουν στην επόμενη μέρα και υπό ποια, τέλος πάντων, συνθήκη θα είναι αυτοί που θα μέναν όσα έχουν ή τέλος πάντων προσπαθώντας να σώσουν ό,τι έχει απομείνει. Ναι, το θέμα είναι τι επιχειρήματα θα βρούνε τώρα. Γιατί μέχρι πρώτη μας έφτανε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Ο κύριος Πολάκης είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι τόσο ήρεμος όσο που δεν ήταν και τόσο. Αλλά και δεν το λες και ήρεμο τώρα τελευταία. Ναι. Ήρεμος ήταν στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει, ο οποίος πραγματικά ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν ένας άλλος και εγώ είχα φοβηθεί κιόλας. Να συμφωνήσουν οι 87. Πώς θα πάνε μέχρι την εκλογή. Μα γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό ρώτησα εγώ τον κύριο Τάσο Παπά, ότι αν τελικά αύριο θα εφεύρουν κάποιον άλλον εχθρό. Γιατί είναι και αυτό πολύ ποιητικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε για οργανωμένους τραμπούκους. Πάμε. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραμπουκισμό. Να προστατέψει το κόμμα μας από την οργανωμένη προσπάθεια διάλυσης των διαδικασιών. Είναι ανάγκη να σηκωθεί ένα τείχος, να μπει ένα τέλος απόψε στην αθλειότητα, στην ασέβεια απέναντι στην ιστορία μας. Ας το πάρουν απόφαση λοιπόν όσοι νομίζανε ότι αυτός ο χώρος δεν έχει αντοχές, ότι αυτός ο χώρος δεν έχει ιστορία, ότι αυτός ο χώρος δεν έχει τα στελέχη, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι αυτός που γέννησε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή του 2015. Ακόμα και μέσα στην ένταση. Και να το ξέρουν οι εγκάθετοι, να το γνωρίζουν, ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις μας με ψυχραιμία και όχι με το θυμικό. Θα σηκώσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι στις ανάγκες της χώρας, απέναντι στον προοδευτικό κόσμο που περιμένει από μας
επιτέλους σοβαρότητα, εξωστρέφεια, συμμετοχή και δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία στην οποία όλοι αναφέρονται και τελικά κάνουν όλα αυτά στο όνομα της δημοκρατίας, κάποιες φορές είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δηλαδή, αυτό τώρα που έβλεπα, γιατί φτάνουν συνεχώς οι πληροφορίες και στο ρεπορτάζ της Γεωργίας Αδανά, που πραγματικά ήταν αυτό που λέμε επιτόπου. Δηλαδή, έρχονται πληροφορίες ότι αυτοί οι οποίοι ήταν σύνεδροι και υποστήριζαν τον Στέφανο Κασελάκη ήταν σε άλλη αίθουσα. Δηλαδή, αυτό τώρα δεν συνάδει ούτε στο πλαίσιο της δημοκρατίας, ούτε και με την αριστερά. Αυτό δηλαδή που έλεγε ο Στέφανος Κασελάκης ότι αριστερά και αποκλεισμός δεν πάνε μαζί, δεν είχε άδικο, άσχετα αν το καταλάβαινε στην ολότητά του. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, θα τον κρίνει η ιστορία όπως κρίνει όλους μας. Αλλά πραγματικά. Οι ψηφοφόροι μετά. Οι ψηφοφόροι αυτοί που θα πρέπει να βρεθούν, γιατί τους είπε ότι μη φοβάστε, δεν είμαστε δύο και τρεις, είμαστε 1013. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Να μην το προσπεράσουμε. Ναι. Ο καταδικασμένος με 13-0 από το ειδικό δικαστήριο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, ομνεί στη δημοκρατία. Ναι. Όπου δεν θέλει να γίνει δημοκρατικό συνέδριο υπό τον φόβο να μην κερδίσει ο Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή είναι στα όρια της επιστημονικής φαντασίας και όπως είπα και πριν, το επαναφέρω, της υποτίμησης της νοημοσύνης μας. Και αν κάποιος πραγματικά πρέπει να νιώθει προβληματισμένος και προδομένος και ό,τι άλλο θες πες, είναι ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι. Οι άνθρωποι που στηρίξανε το κόμμα αυτό. Και τον πίστεψαν. Δεν είναι μόνο το στήριξαν. Γιατί ξέρεις, μπορεί να το στηρίζεις και από μια, δεν θα έλεγα κεκτημένη ταχύτητα, αλλά όταν έχεις πιστέψει και όταν έχεις βρεθεί με τους ανθρώπους αυτούς και όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είσαι σε στάση αναμονής, γιατί αυτό έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, και βλέπεις αυτή την εικόνα, πραγματικά θεωρώ ότι όχι απλά απομακρύνεσαι, δηλαδή σφίγγεται η ψυχή σου. Όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει. Αυτό το κάναν άλλοι. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και αν συμφωνείτε και από το κοντρόλ να δούμε για άλλη μια φορά και την ιδρυτική, το βίντεο το οποίο ανακοινώνει ο κ. Στέφανος Κασελάκης το κόμμα. Οπότε πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έλεγα και πριν δούμε, περάσουμε στις διαφημίσεις, ότι για όσους ενδεχομένως δεν είδανε, δεν εννοώ την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει τα όλα όσα έχουν γίνει, ο κύριος Κασελάκης ανακοίνωσε την δημιουργία νέου κόμματος, επιβεβαιώνοντας όλους αυτούς που τόσο καιρό έλεγαν ότι προετοιμάζεται γι' αυτό, έχοντας κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα γραφεία του στον Ταύρο, που στους συγκεντρωμένους, αυτούς που τον υποστηρίζουν, ανακοινώνει ότι θα κάνει νέο κόμμα και ότι δεν θα συμμετάσχουν αύριο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εν εξελίξη με όλα αυτά τα παρατράγουδα, και επιστρέφουμε. Το μόνο καλύτερο πράγμα από την οργή είναι ο ενθουσιασμός. Το χαμόγελο για τον όμορφο αγώνα που θα αρχίσουμε. Πέρυσι ο προκάτοχός μου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον δημοκρατικό του κύκλο. Όσοι κεντρικοεπίτροποι και όσοι βουλευτές θέλουν να παραμείνουν στη λάθος πλευρά της ιστορίας, δεν πρόκειται εμείς να τους στερήσουμε το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Πάμε μπροστά! Ο καθένας και η καθεμία θα κριθεί από την κοινωνία. Αύριο δεν θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Δημοκρατίας για το πιο ανεξάρτητο, ρηξικέλευθο, προοδευτικό κίνημα που θα έχει δει. Δεν πρόκειται για αποστασία. Πρόκειται για τη συνέχεια της δημοκρατικής αριστεράς στον τόπο μας.
15-19 και έχουν μείνει άφωνοι τις τελευταίες μέρες, θα κρυθούν και εκείνοι από την ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι από εσάς επιλέξετε να είστε στην συνέχεια όλοι του αγώνα, πρώτον θα έχετε πάρα πολλούς πολίτες στο πλευρό σας και δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν θα έχετε κανέναν από κανένα ιερατήρο σκουνάει το δάχτυλο. Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και νέος κόσμος που δεν καταλαβαίνει διαφορά δεξιάς και αριστεράς. Λοιπόν, και τα συνθήματα είναι έτοιμα. Στέφανε γερά να πέσει δεξιά από ό,τι είδα. Είπαν ότι δεν θα πάνε αύριο στο συνέδριο. Έχουμε στη μία ακριβώς το μεσημέρι, γιατί να μιλάμε και σωστά ελληνικά, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Λοιπόν, την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα που το ξανάάκουσα, νομίζω ότι ήταν σαφής υπαινιγμός και τοποθέτηση αναφορικά με τους βουλευτές, που είπαν ότι αν θέλουν κάποιοι βουλευτές να είναι με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, αυτό θα τους κρίνει. Και θεωρώ ότι το καμπανάκι είναι, γιατί και ο ίδιος φαντάζεται ότι μπορεί αυτοί τώρα που ανεξαρτητοποιήθηκαν να μην θελήσουν τελικά να προσχωρήσουν στην πλευρά Κασελάκη με την, πλέον, με τον επίσημο μανδύα του κόμματος. Εγώ συγγνώμη, επειδή αυτή η διαδικασία δεν μπορώ να τη δω στα σοβαρά. Ο κύριος Κασελάκης, εν τη ρήμη του λόγου, υποθέτω ότι δεν το θυμάται. Τέλος πάντων, είπε είμαστε η συνέχεια της δημοκρατικής αριστεράς. Ναι, μάλλον Δημάρ, αγνοεί δηλαδή ότι υπήρχε κόμμα Δημοκρατική μπορεί Αριστερά. Μπορεί να το ποτέ δεν ξέρεις. Το οποίο έμεινε εκτός κοινοβουλίου κάποια στιγμή, διαλύθηκε του Φώτη Κουβέλη. Μάλλον αναγνωρίζει στον εαυτό του και το πολιτικό του εγχείρημα. Ότι μπορεί να μην έχει αισιοτόλους. Εγώ πάντως θα κρατήσω αυτά που είπε ο Τάσος Παπάς, γιατί είπε ότι να μην τον υποτιμάμε πολύ τον Στέφανο Κασελάκη, και πραγματικά, ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως δείχνουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, και για μένα το ζητούμενο είναι το τι θα γίνει αύριο σε αυτούς οι οποίοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την μπράντα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αποχωρήσει αυτοί που έχουν στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη. Εγώ νομίζω ότι δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα. Εγώ. Φανταστείτε τώρα να και δεν υποτιμάς, κρίνεις. Ναι. Φανταστείτε να διαλυθεί η Νέα Αριστερά, να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναγίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Δήλωσαν ότι δεν γυρίζουν. Και τη θέση της Νέας Αριστεράς που απέτυχε να την πάρει το μόρφωμα του κυρίου Κασελάκη. Mm-hmm. Μία κουβέντα για να κλείσουμε, βεβαίως. Ξεκινάνε με δύο πολύ μεγάλα μειονεκτήματα, στο πούμε έτσι, την επόμενη μέρα. Ένα σοβαρό δημοκρατικό τραύμα, που είναι η διαδικασία που διεξήχθη αυτό το συνέδριο. Και το ακόμα μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη αμφισβήτηση του καταστατικού, των κανόνων λειτουργίας του κόμματος. Και όλα αυτά που έγιναν φύλο και φτερό. Δεν έμεινε τίποτα δηλαδή σε αυτή την πορεία. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πια θα ομονοήσουν και θα έχουν κάποιους κανόνες που θα τους ακολουθούν? Τώρα αυτό ακούγεται πλέον έτσι πραγματικά σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία μου και κύριοι, που ήσασταν κοντά μου σε αυτή την βραδιά. Τουλάχιστον θα έχουμε τη χαρά να λέμε ότι ήμασταν παρόντες στη δημιουργία και στη γέννηση ενός καινούριου κόμματος, που ήταν εν εξελίξη μέσα από μια διαδικασία δύσκολη. Ο Γιώργος πραγματικά κάνει μεγάλη προσπάθεια για να συγκρατηθεί. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας μέχρι αυτή την ώρα. Να πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή μέσα από αυτή την εκπομπή. Εμείς φυσικά τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από το κεντρικό μας δελτίο, και φυσικά κανονικά το πρόγραμμά μας από την Δευτέρα με το Μάνο Νιφλή, με το Evening Report κάθε βράδυ εδώ, που σας κρατάει συντροφιά για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Και πραγματικά είναι πολλές, γιατί κανένας δεν στοιχηματίζει πώς θα φτάσουμε στις 24 του μηνός, που ήταν τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, οι εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.